Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα σας υπόσχομαι να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Έχει καλούς μεζέδες η ζούγκλα και να είστε σίγουροι ότι θα τους απολαύσετε μαζί όσοι αντέξετε μέχρι το τέλος. Γιατί το πιο δύσκολο είναι να αντέξετε, έτσι. Γι' αυτό ο λόγος για τον οποίο σε ευχαριστώ κάθε φορά που κλείνουμε την εκπομπή, που είχα την ευγενική καλοσύνη να παραμείνετε κοντά μας. Δεν θα σας προειδεάσω για τους μεζέδες, όχι από έτσι σαδιστική διάθεση, αλλά γιατί καλό είναι λόγω των πολλών φίλων που έχουμε εδώ να περάσουμε στους προσκεκλημένους και αμέσως μετά θα δείτε τι συμβαίνει. Ο Παναγιώτης Μαντάς είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Ο Παναγιώτης Μελάς, γραμματέας κοινωνιολογικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Ρουμανιάς, οικονομολόγος. Ο Κώστας Σπρογέρακας, δικηγόρος. Καλησπέρα. Η κυρία Σταυρούλα Βριώνη Κωνσταντινίδου, πρόεδρος εφετών επιτιμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας θα λέμε. Θα λέω επιχειρηματίας ακόμα ή τέρμα το επιχειρήν. Θα βάζεις υπόδικοι όλοι θα βάζεις. Υπόδικοι θα βάζεις. Ο Αντώνης Μουζάκης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Καλησπέρα. Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, διευθυντής δερματολογικής κλινικής Ευαγγελισμού, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη πλευρά η Σοφία Μερτίκα, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νηπιοτροφείου Καλυθέας. Καλησπέρα σας. Το νηπιοτροφείο. Το φοβερό αυτό ρεπορτάζ. Το πρώτο νηπιοτροφείο της χώρας. Με ζωή 101 ετών, παρακαλώ. Το οποίο πάει να κλείσει με τους εργαζόμενους 10 μήνες απλήρωτους. Θυμάστε που σας έλεγα θα γίνει το θέμα. Άρχισε από την Kim Killian και τώρα συνεχίζουμε γιατί πιστεύω ότι καμία τρόικα και καμία κυβέρνηση δεν είχε αυτό το δικαίωμα να στερήσει την μικρή χαρά της επιβίωσης σε 28 παιδάκια, 30 πόσα είναι ηλικίας 5, 6, 7, 8 ετών. Αυτό το δικαίωμα δεν το έχετε, κύριε, της όποιας κυβέρνησης και εξουσίας. Και θα δείτε ότι δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο το ρεπορτάζ για όλους σας. Για τους άλλους μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αποπροσανατολιστήκαμε, πήγαμε αλλού. Είχαμε εκλογές, κάποτε τρέχαμε για το βατοπέδι. Μαϊμού ιστορία, το μεγαλύτερο σκάνδαλο, όπως σας είπα. Και αν προλάβουμε, θα παίξουμε ένα ρεπορτάζ για να δείτε πώς νοθεύουν τις ψηφοφορίες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο για το βατοπέδι. Και άλλα πολλά. Γιατί εδώ, αν θα δείτε, όλα αυτά που βλέπετε εδώ τώρα, αυτός ο τόμος, είναι η απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών που παρέδωσα προχθές στη δικαιοσύνη. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι εσείς θα τις απολαύσετε ζωντανά, υποτιτλισμένες, με ήχο. Και θα ακούσετε πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σε λίγο θα σας πω. Είναι ο μεζές που σας έλεγα και άλλοι πολλοί μεζέδες. Η Αδαμαντία Αντωνέλου, νήπιο βρεφοκόμος. Καλησπέρα σας. Στο ίδιο νηπιοτροφείο. Ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχος Καλυθέας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του νηπιοτροφείου αυτού αποτελείται από 11. Από φιλάνθρωπους. Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη. Αλλά από τι? Όπως τους διορίζει το σωματείο, τους 9. Ποιο σωματείο? Αυτό που έχει την ιδιοκτησία του χώρου. Και το σωματείο ποιος αποτελείται? Σε 101 χρόνια δεν μπορεί να είναι τα ίδια άτομα. Θέλει μια δημοσιογραφική έρευνα. Ναι, και αυτό θέλει έρευνα. Για φανταστείτε.
Λοιπόν, και η Ρο Ζερβάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος της Αττικής. Καλησπέρα. Η οποία αναπληρώνει τον κύριο Σγουρό σήμερα. Δεν μπόρεσε να έρθει γιατί είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο αργά. Που δεν μπόρεσε ο κύριος Σγουρός να έρθει. Αυτό με στενοχώρησε πάρα πολύ να πείτε στον κύριο Σγουρό. Γιατί για αυτό το θέμα, για το οποίο ξέρω ότι έτσι μου είπε τουλάχιστον, ότι κάνει ό,τι μπορεί και διαρριγνεί τα ημάτια του για την απάθεια που υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας που είναι υπεύθυνο για αυτά τα παιδιά, για τους μισθούς των 10 μηνών που δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι και όλα αυτά, όφιλε να είναι εδώ. Έχουμε βαρεθεί με αυτά τα. Εντάξει, ξέρω, έχετε και άλλες υποχρεώσεις και άλλα συμβούλια, αλλά ο κύριος Γκρός όφιλε να είναι εδώ σήμερα. Θα δείτε για ποιο λόγο όφιλε να είναι εδώ. Θα πούμε και για τον άλλον αστέρα εδώ της Δημοκρατίας, θα μιλήσουμε για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, δεχόμενος την ερώτησή μας τι γίνεται με το αφορολογητό εκατομμύριο, κύριε, άρχισε την αμπελοφιλοσοφία να μας λέει πώς αυτά τα λεφτά επαναπατρίστηκαν για διάφορες απίστευτες ιστορίες που τις αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής. Εγώ το αφήνω και αυτό. Ας υποθέσουμε ότι οι άλλοι δικηγόροι που το πλήρωσαν, δηλαδή που δήλωσαν το 1 εκατομμύριο, πλήρωσαν 450.000 εφορία. Ήταν κορόιδα. Και ο Μητρόπουλος, επειδή είναι ικανός εργατολόγος και δικηγόρος, μπορούσε να τα γλιτώσει. Άντε να το παραδεχτούμε κι αυτό. Αυτή η τελεσίδικη αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου για αδικοπραξία περί απάτης και υπεξαίρεσης, δηλαδή εξαπάτησε την πελάτησά του και υπεξαίρεσε τα χρήματα από τους συναδέλφους του, την αμοιβή τους. Εγώ αυτόν τον πολιτικό γιατί πρέπει να τον εμπιστευτώ, να τον ψηφίσω και να είναι αύριο σε κάποιο υπουργείο και να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα. Για πείτε μου. Αλλά ο κύριος Μητρόπουλος έχει καλές δημόσιες σχέσεις. Στη δημοκρατία και στη δημοσιογραφία πάντα θα υπάρχουν ευήκοοι αυτιάδες που θα στείλουν εκπομπές για να μπορούν οι Μητρόπουλοι να ξεπλένουν από πάνω τους αυτές τις ντροπές. Γι' αυτό και το άρθρο στο Zoogla.gr είναι «Γνωρίζουν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ». Γιατί περιμένουμε την αντίδραση από ένα κόμμα το οποίο υπόσχεται να αναλάβει την εξουσία, να πάρει τα ηνία της χώρας και να διαπαιδαγωγήσει διαφορετικά τον ελληνικό λαό τουλάχιστον. Και αν θέλεις να διαπαιδαγωγήσεις τον λαό διαφορετικά, δεν αφήνεις τον Μητρόπουλο να λέει «Σήμερα η δίωξή μου είναι πολιτική». Ποια δίωξή σου είναι πολιτική? Το ΣΔΟΕ σε κυνηγάει για λόγους πολιτικούς και να γυρνάει πίσω για τα βασανιστήρια επί Χούντας, για τις φυλακίσεις που είχα. Τι σχέση έχουν αυτά με το συγκεκριμένο θέμα? Τσιμουδιά, αποσιώπηση, καμία συνέπεια. Αμέ έτσι είναι πολύ δύσκολο να έρθει η εξουσία, σύντροφοι. Αυτό το λέω με απογοήτευση και λύπη μεγάλη, γιατί πίστευα ότι η αντίδραση αυτών των ανθρώπων θα είναι ακαριαία και δεν θα έχει καμία σχέση με τις συμπεριφορές του δικοματισμού, του παλαιοκομματισμού, τις σύντρικες και όλα όσα ζήσαμε μέχρι σήμερα. Δεν θα πω περισσότερα γιατί έχουμε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα τώρα, θα τα πούμε μετά όταν θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, όχι μέσα στα πλαίσια του προλοβέδα θα απαντήσετε, βέβαια, θα σας αφήσω έτσι. Ίσα που εγώ ευελπιστώ μέσα από την απάντησή σας να παρηγορηθώ λίγο για αυτά που συμβαίνουν. Θα ήθελα να απαντήσω γιατί πρόκειται για χρόνια συναγωνιστή, στενό συναγωνιστή και πρόκειται για μια υπόθεση που την έχουμε ξανακούσει και δυστυχώς, χωρίς να θέλω να επιρρύψω μομφή, την ακούμε κάθε φορά που ο Αλέξης Μητρόπουλος μπαίνει με έναν τρόπο στο προσκήνιο, όταν ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης. Πιο πριν, όταν τα έσπαγε με τον Γιώργο Παπαντρέου σε χαλεπούς καιρούς και έλεγε όχι στην εξουσία. Και από όσο θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα ασχοληθεί, πρόκειτο για μια νομική καθαρά υπόθεση και για μια κατάσταση οικονομική που συνηθιζόταν στους δικηγόρους. Διαβάσατε αυτά που γράψαμε? Τα έχω πρωτοτετραετίας διαβάσει όταν χτύπαγε ο Γιώργος ο Παπαντρέου γιατί του έριξε στα μούτρα τους κυβερνητικούς θόκους. Είμαστε συναγωνιστές χρόνια πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
πριν το ΣΥΡΙΖΑ και σε δύσκολους καιρούς και θυμάμαι ότι βγήκε πρώτη φορά όταν επήλθε σύγκρουση του Αλέξη του Μητρόπουλου με το Πασόκ. Τι με νοιάζουν εμένα τα Πασόκ και τα διαβάσει του. Τότε. Με συγχωρείτε κύριε, υπάρχει μια απόφαση για απάτη και υπεξαίρεση. Απόφαση του Αρείου Πάγου, τελεσίδικη, αμετάκλητη. Τελεσίδικη στο στρατό, στο στρατοδικείο, διότι διάβαζα εφημερίδα. Τι σχέση έχει η εφημερίδα που διαβάζατε, έχετε καταδίκη για υπεξαίρεση και απάτη. Απόφαση και κατά δημάρχων υπάρχει για κατάληψη ξένης εξουσίας, επειδή κατέλαβαν ένα δημόσιο χώρο. Μακάρι, θα ήταν τιμητικό να έχει υποστεί μια τέτοια συνέπεια και να υπάρχει. Υφίσταται διώξεις πολυπίκυλες και νομίζω το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, εμένα με εκπλήσει εδώ το είδα, το ξαναθυμήθηκα μετά από 4 χρόνια, το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να του δοθεί η άνεση να απαντήσει, να μιλήσει για αυτά. Το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να του πείτε κύριε στην άκρη. Όχι, δεν μέχρι να αποδείξεις. Κυρία Βριώνη, τι σημαίνει τελεσίδικη καταδίκη για απάτη και υπεξαίρεση? Κοιτάξτε, σημαντική είναι, σεβαστή η απόφαση. Αλλά ξέρετε, κάποτε ο Πράτσικας δημοσίευε αποφάσεις του Αρείου Πάγου και έκανε κριτική φοβερή. Και χτύπαγε τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, σωστές, λανθασμένες ή ξέρω εγώ τι. Βεβαίως οι αεροπαγίτες συγχυστήκανε και του απαντήσανε, κύριε, είσαι τυπωτής των αποφάσεων και δεν μπορείς να εισέλθεις στο πνεύμα των αποφάσεων, εάν δεν ξέρει κανείς απολύτως τα πραγματικά περιστατικά τις αποφάσεις. Και υπάρχουν σεβαστές αποφάσεις, αλλά δεν είναι πάντοτε σωστές. Μπορεί να είναι σωστές, κύριε μπορεί Βριώνη, και... τι σημαίνει αδικοπραξία απάτης προς την πελάτησά του? Πείτε τι σημαίνει, γιατί ο κόσμος περιμένει να καταλάβει, και υπεξαίρεσης προς τους συναδέλφους του που πήρε τα χρήματα και δεν τους τα έδωσε. Για ποια υπόθεση, από εκεί προέκυψε το εκατομμύριο που δεν φορολογήθηκε? Ναι, αλλά το Audiator e altera pars, το ακούει και τις δύο πλευρές, είναι πολύ βασικό. Να τον φέρουμε να στα πει εδώ. Ποιο να φέρουμε εδώ? Δεν ξέρω, τον ψάχνουμε. Με το Λάσο τον ψάχνουμε να έρθει εδώ πέρα. Μακάρι να έρθει εδώ μέσα. Να μας τα πει εδώ πέρα. Γιατί είναι, ακούγεται κάτι, εγώ δεν την ξέρω την υπόθεση. Βεβαίως και στις εκπομπές μας ερχόταν, αλλά βεβαίως δεν έρχεται κανένας όταν γνωρίζει ότι εδώ δεν θα έχει χάδια. Όταν υπάρχει τέτοιο θέμα δεν μπορείς να χαϊδεύεις τον πολιτικό. Ναι, αλλά αν δεν ξέρεις την τελευταία λεπτομέρεια και τον αέρα που φυσάει, τη σκόνη που πετάει, δεν μπορείς να εκφέρεις και γνώμη. Σας επαναλαμβάνω. Α, το θέμα είναι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο δεν είναι τίποτα. Τελεσίδικα. Με ακούτε τι σας λέω? Τελεσίδικα αμετάκλητα από τον Άριο Πάγο, γιατί συνέβη αυτό το συγκεκριμένο. Και έρχεται και η απόφαση του ΣΔΟΗ που του επιβάλλει το πρόστιμο των 950.000 πόσων είναι ευρώ, διότι ένα ολόκληρο εκατομμύριο δεν το δήλωσε. Τι λέμε, μωρέ, κοροϊδεύουμε το λαό που πεινάει? Όχι, βέβαια, σεβαστές οι αποφάσεις. Τολμάτε και λέτε τέτοια πράγματα εδώ μέσα? Και πεινάει ο κόσμος, δεν έχει να φάει, τρελαθεί, πηδάει από τα μπαλκόνια. Ο άλλος πήγε, πήρε το μαχαίρι και πήγε στην τράπεζα. Πήρε 11 χιλιάρικα και τα πήγε στην διπλανή και πλήρωσε το χρέος. Και εσείς κάθεστε τώρα και έχετε την άνεση και την πολυτέλεια να συζητάτε για ένα θέμα ενός βουλευτή, ο οποίος αμετάκλητα έχει καταδικαστεί για ένα τέτοιο θέμα. Έρχεται το ΣΔΟΕ τώρα, του χώνει το πρόστιμο 950 χιλιάρικα και εμείς λέμε ο Μητρόπουλος αγωνιστής δημοκρατίας με την επταετία τη Χούντα που πάλευε και λοιπόν. Καλά, δεν γεννάται. Τι σχέση έχει εκείνο με αυτό? Μια τέτοια απόφαση είναι σεβαστή και του ΔΟΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρίνανε εκείνοι και θα του επιβληθεί. Όχι, δεν επιτρέπεται τώρα. Δημόσιο πρόσωπο, το να το κάνω εγώ, εσύ, αυτό που δεν έχουμε ευθύνες από την πολιτεία, δεν έχουμε βάλει το χέρι μας να ρωτήσουμε. Πώς θα το κάνει κάποιος, αλλά όταν μπαίνει και λες ότι είμαι μέλος του κοινοβουλίου, είμαι βουλευτής. Είμαι αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να το δεχτείς, όχι το κόμμα σου μόνο. Εγώ μπορώ τίποτα. Να κάνω. Είμαι ελεύθερος επιχειρηματίας. Υπάρχει μία. Ακούστε, εγώ δεν θα εκεί δεν θέλει καμία δικαιολογία. Λοιπόν, ακούστε, θέλω σε αντίθεση με όλη αυτή την βρωμιά και την ιστορία, γιατί θα το συζητήσουμε μετά και θα ακουστούν οι απόψεις όλων. Μα δεν μπορώ να στα πω. Εγώ θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Δεν μπορεί, θα στα πω. Ντρέπομαι. Πώς το λένε, ντρέπομαι. Όταν πεινάνε παιδάκια, όταν άνθρωποι είναι 11 μήνες, 10 πλήρωτοι, όταν κλείνει το παλαιότερο νηπιοτροφείο, εσείς κάθεστε και κουβεντιάζετε εδώ πέρα τι πρέπει και ποια ήταν η απόφαση που έπρεπε να φαρθεί για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Εγώ ντρέπομαι, σας λέω. Και προσπαθούμε να αμβλύνουμε τις γωνίες και να το κάνουμε ωραίο. Και ότι δέχεται επίθεση το κόλπο των Πασόκων.
των συντρόφων μας στο κόλπο. Μόλις τους τσάκωνες, μα μόλις τους τσάκωνες, ποινικοποιείτε την πολιτική ζωή του τόπου. Έχει άλλη διαδρομή. Δείτε πώς ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή του τόπου. Σε αυτούς που αναφέρεστε με την ευλίγη στη μέση, ο Αλέξης δεν υπήρξε ποτέ. Είπε τα όχι του και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Ιώ Παπανδρέου, έμεινε στο περιθώριο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Μα στο ΣΥΡΙΖΑ, όποιος λέγεται Αλέξης. Πριν το είμαστε συναγωνιστές. Προσωπικά είμαστε συναγωνιστές και φίλοι πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι είμαι εδώ τυχαία. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Αλέξης Μητρόπουλος είναι ένας Ιαννός, ο οποίος έχει ένα πρόσωπο συγκεκριμένων αγώνων, σταθερών κατά της εξουσίας, κατά αυτών όλων όσων λέγατε και. Έχει ένα δεύτερο πρόσωπο το οποίο ξαφνικά για μένα αμφίβολος Άριος Πάγος. Έχω υποστεί και εγώ, έχουμε υποστεί και εμείς με το δίκη δίωξη από τον Άριο Πάγο. Μας κυνηγούσε ενώπιον κάθε αρχής και κάθε εξουσίας ο κύριος Ντέντες, παίρνοντας εντολές από τον εκάστοτε υπουργό. Γιατί ήμασταν πολιτική δύναμη. Δεν μπορώ έτσι εύκολα και γι' αυτό το λόγο είπα, δεν επικαλέστηκα αγώνες, επικαλέστηκα στάση και διαδρομή. Γιατί κύριε Τριανταφυλόπουλε, εάν λερώσουμε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Εάν πούμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, σκατά ο μένς, σκατά ο δε και τα λοιπά, τότε δικαιώνουμε και αυτούς που έχουν βάλει την πατρίδα μας σε αποικιοποίηση και ξένη κατοχή. Λοιπόν, γιατί λέμε είναι όλοι οι ίδιοι και πούμε, επομένως δεν υπάρχει διαφορετική λύση. Θα, κύριε Παχριστόπουλε, μία κουβέντα γιατί θέλω να μιλήσουμε μετά. Ξέρω ότι... Εγώ μένω έκπληκτος γιατί είναι μερικά πράγματα αυτονόητα. Το κύριο Μητρόπουλο ούτε τον ξέρω, ούτε η φίλος μου, ούτε ο εχθρός μου, ούτε τίποτα. Έστω όμως με τη μορφή που είχε αυτή η δικαιοσύνη, μέχρι να ανεξαρτοποιηθεί και με αυτούς που ουρλιάζουν να γίνει, ή σεβόμαστε ή δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Και μάλιστα σε τελεσίδικη μορφή. Το γεγονός ότι ο κ. Μητρόπουλος έχει καταξιωθεί, έχει μια απορία κλπ. Σεβαστά. Εδώ έχουμε μια δικαστική απόφαση και νομίζω ότι ο ίδιος είναι σε δύσκολη θέση και θα έπρεπε ο ίδιος να προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μην κάνουμε το άσπρο μαύρο, δηλαδή ο δημοσιογράφος, όποιος δημοσιογράφος στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, έχει μια τελεσίδικη απόφαση και την παρουσιάζει. Πόσο μυαλό χρειάζεται. Μην τρελαθούμε δηλαδή κιόλας. Ας έρθει ο ίδιος. Πόσο μυαλό χρειάζεται. Μην τρελαθούμε. Και πόση ψυχραιμία χρειάζεται. Και πόση ειλικρίνεια για να πεις ότι άλλο να καταδικαστεί ο Δήμαρχος για μια μάντρα που πήγε και σήκωσε. Καμία σχέση τώρα με τώρα. Ακούστε κάτι. Σε ένα παιδικό σταθμό, σε μια πλατεία, ένα νηπιοτροφείο. Και άλλο να καταδικαστεί σε μετάκλα για δικοπραξία, απάτης και υπεξαίρεσης στην αντιδικία μια οικογένεια για τα περιουσιακά τη στοιχεία και να εξαπατήσει την πελάτησά σου και να επεξαιρέσει τα χρήματα των συναδέλφων σου. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Αφήστε με να πάω εδώ στο θέμα. Γιατί. Είναι αυτοί οι άνθρωποι 11 μήνες απλήρωτοι. Τι προσωπικό υπάρχει στο Ινστιτούτο. 30 εργαζόμενοι. 30 εργαζόμενοι. Για πόσα παιδιά. Είναι 28, είναι τα παιδιά του παιδικού σταθμού. Μόλις ακούει άλλος 30 εργαζόμενοι για 28 παιδιά, ξέρετε τι σκέφτεται. Τι, ένας εργαζόμενος για κάθε παιδί δεν είναι έτσι, κύριε, γιατί είναι 3-8 ώρα. 3-8, 24 σκάνω την πρόσθεση, γιατί αυτά τα παιδάκια είναι παιδάκια 4, 5, 6, 7, 8 ετών, τα οποία θέλουν προσοχή όλη μέρα. Το λέω αυτό γιατί και εγώ την πρώτη φορά που άκουσα 30 εργαζόμενοι για 28 παιδιά πήγε ο νους μου στην αναλογία αυτή την οποία βεβαίως ένας που δεν έχει την εμπειρία τι σημαίνει μικρό παιδί να το προσέχει το πρωί ως το βράδυ μπορεί να το καταλάβει. Η 45χρονη Χρυσούλα άφησε την κόρη της στον νηπιοτροφείο πριν από ένα χρόνο. Το ρεπορτάζ έπαιξε στην εκπομπή της Kim Killian στη συνέντευξη στο μαγαζίνο Life και δείτε αυτή τη γυναίκα. Σε αντίθεση με ό,τι κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα, για να καταλάβετε ποιο είναι το έργο που προσφέρει το νηπιοτροφείο. Σκέψεις, πλεγμένα συναισθήματα, συγκίνηση, ζεστασιά, απορία, θλίψη, αγανάκτηση και θυμός είναι μόνο μερικά από αυτά που μπορώ να περιγράψω όταν αντίκρισα την αυλή του πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου. Αναζήτησα εκείνο το στοιχείο που ήλπιζε να με πείσει ότι είναι φυσιολογικό για μια μητέρα να αποχωρίζεται το παιδί της επειδή δεν μπορεί να το συντηρήσει, επειδή δεν μπορεί να του προσφέρει ούτε τα βασικά. Και τότε έρχεται η στιγμή που ο άδειος χώρος του προάβλου πλημμυρίζει παιδικές φωνούλες και πρόσωπα χαμογελαστά. Που όμως κρύβουν μία μελαγχολία μέσα τους. Τη μελαγχολία εκείνη που τα παιδιά μπορούν να εξηγήσουν με τον πιο απλό τρόπο. Την έλλειψη της οικογένειας. Να κάνω κανούλα!
Είναι συγκλονιστική η στιγμή εκείνη που τα παιδιά αναζήτησαν σε μένα τη μητρική φιγούρα, με περικύκλωσαν και με φώναξαν «Μαμά». Την ώρα που γεννιόμουν σχολάγανε οι μοίρες. Λίγη ζεστασιά και μια αγκαλιά ήταν αρκετά, αλλά για λίγο, γιατί η παιδική τους ψυχή δεν θα σταματήσει να αναζητά το χάδι της μαμάς του. Κι αν υπάρχουν παιδιά που γεύονται τη μοναδική μητρική αγκαλιά για λίγα 24 ώρα, υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά που μένουν στον υπιοτροφείο συνέχεια. Για αυτά τα παιδιά, τα Σαββατοκύριακα δεν έχουν τη μορφή της οικογένειας. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε, σένα δεν φοβάμαι, μάνα καλή, μάνα μου έρμη. Τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την Χρυσούλα. Μια 45χρονη μητέρα που η ζωή της δεν στρώθηκε με κόκκινα χαλιά και τριαντάφυλλα. Μια μητέρα μόνη της που κάθε βράδυ μετρά την αποσία της κορούλας της. Αυτό δεν χωράει κανένα συμβιβασμό. Κι ακόνιζα παιδάκι πράμα τα νύχια μου και το μυαλό μου. Και σε αυτό το σημείο δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια, γιατί η αλήθεια της ζωής αυτής της μάνας είναι πιο ισχυρή από οτιδήποτε άλλο. Πριν ένα χρόνο φέρατε τη μικρή σας εδώ, κυρία Χρυσούλα. Έμεινα άνεργη και κάτω από το βάρος του οικονομικού αδιεξόδου δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για μένα και για εκείνη. Ξανά θα περπατήσουμε ξανά. Ακόμα και το φαγητό το καθημερινό ήταν πρόβλημα. Ναι, ήταν και αυτό πρόβλημα. Εσύ να λείπεις κάθε βράδυ από εδώ. Μπαμπάς δεν υπήρχε στο σπίτι. Ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια η νεκταρίτσα μου. Κι εγώ ένα φάντασμα στον κόσμο του κλεισμένο. Όταν ήρθατε εδώ και είχατε πάρει την απόφαση ότι δεν γίνεται, δεν μπορείτε να αντικρατήσετε άλλο στο σπίτι την νεκταρίτσα. Πώς ήταν το συνέστημα αυτό για μια μαμά? Ήμουν συνέχεια έξω από τα κάγκελα, γύρω-γύρω που υπάρχουν στο ΠΕΝ. Έκλαιγα συνέχεια και δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα. Άκουγα και το δικό της κλάμα και αισθανόμουν ακόμα πιο άσχημα. Δεν πήγα να κοιμηθώ στο σπίτι στην αρχή. Πήγα σπίτι κάποια στιγμή και είδα το άδειο κρεβάτι δίπλα μου, γιατί κοιμόμαστε παρέα. Και αισθάνθηκα, το λιγότερο που αισθάνθηκα ήταν λύπη και απελπισία. Έφτιαξα κόσμο στην παλάμη μου βαθιά. Δεν θα έπρεπε όμως να στηρίζετε μία μάνα που μεγαλώνει ειδικά μόνη της ένα παιδί και να μην αναγκάζεται να πρέπει να το δίνει σε έναν νηπιοτροφείο επειδή δεν μπορεί να του προσφέρει ακόμα και το πιάτο σας του φαγητό? Θα έπρεπε. Αλλά αφού δεν με ερημνεί κανένας γι' αυτό, αφού δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας. Χτυπήσατε κάπου. 88 ευρώ πόρτες. Το δίμηνο. Είναι το επίδομα παιδικής προστασίας, δηλαδή σκέτη κοροϊδία. Αυτή η μονάκριβη στιγμή για μια ζωή σ' ακολουθεί. Ο λόγος που θυμώνω, κύριε Μαντά, για τις συμπεριφορές των Μητρόπουλων και Τσοχατζόπουλων, ξέρετε ποιος είναι? Μην ταυτίζετε, ο ένας ήταν από αυτούς που είπατε του κομματικού κράτους. Ποιο, ο άλλος κράτησε μια αξιοπρέπεια πολιτική χρόνο. Ποιος τολμούσε να πει για τον Τσοχατζόπουλο? Όταν άνοιξα την κουβέντα εγώ για τον Τσοχατζόπουλο, τρίζαν οι πέτρες και ήρθε και μου κούνησε το χέρι μέσα στο προεδρικό μέγαρο και μου λέει αυτό που μου είπε σε μένα πριν 7 χρόνια. Κλέφτη, θα το μετανιώσει σκληρά. Και δεν κρατήθηκα και του περάντε χάσω από εδώ πέρα. Παλιά άνθρωπε που θα μου πεις και με κρατούσαν οι άλλοι. Γιατί κάποια στιγμή χάνεις την υπομονή. Τότε λοιπόν όταν τα έλεγα για τον Τσοχατζόπουλο, μου χυμάγανε πάνω αριστερή, δεξί και ουδέτερη ο Άκης. Ο Άκης, ο παρολίγων πρωθυπουργός της χώρας. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αυτή την περίοδο θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί πάρα πολύ.
σωστά ελέγχεται ο Τσοκατζόπουλος, αλλά έπρεπε να είχαν ελεγχθεί και πολλοί άλλοι. Έχω πάει στην κυρία, για ακούστε να... κάτι. Στην κυρία, είχαν βρεθεί, ακούστε κάτι. Όχι στην... ένα εκατομμύριο μαύρα λεφτά, ακούστε αλλά κάτι. Δισεκατομμύρια μαύρα λεφτά, στην εισαγγελία, τότε θα είχε τολωθεί η ελληνική στην... οικονομία. Στην εισαγγελία της χώρας μας, στην κυρία Ράικου, έχει πάει ο άνθρωπος ο οποίος κουβαλούσε από εταιρεία τις βαλίτσες στους υπουργούς. Πέντε. Από τους σημαντικότερους του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Από τους σημαντικότερους και από άτομα που δεν πίστευα ποτέ ότι θα έπαιρναν χρήματα. 400, 600, τζιπ, δώρα, αυτοκίνητα, σπίτια και δεν έχει τελειωμό. Περιμένω ακόμα. Τι γίνεται, κύριε εισαγγελής, με αυτή την δικογραφία? Θα βγω να πω εγώ τα ονόματα. Θα αναλάβετε εσείς την ευθύνη. Οκ, θα τα πω εγώ τα ονόματα, θα με σέρουν εμένα μέσα. Ξεσηκωθεί ο κόσμος, θα φωνάζει, θα γίνει της μουρλής. Αλλά οι τσάντες πήγαν εκεί. Και είναι στις καταθέσεις τους τώρα. Διάλειμμα και επιστρέφω, γιατί θα δείτε ότι δεν είναι αυτό που σας έλεγα, έχει μεζέ. Τι μεζέ, δηλαδή μεζές είναι αυτός. Πίκρα είναι στο στόμα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η γυναίκα που είδατε εκεί, από αυτό το κόμμα περιμένει σωτηρία. Γιατί από τα άλλα δύο κόμματα δεν είδε φως, δεν είδε πρόνοια, δεν είδε ζεστασιά, δεν είδε τίποτα. Γι' αυτό φωνάζω τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε τον Παναγιώτη Καμπίτση. Είναι ο μάγειρας του νηπιοτροφείου. Να ακούσετε τι λέει αυτός ο άνθρωπος που εργάζεται 27 χρόνια. Φροντίζει κάθε μέρα να είναι γεμάτο το πιάτο 28 παιδιών. Από 2,5 τι ηλικία, από 2,5-5,5. 2,5-5,5. Προσχολική. Προσχολική. Αυτό το νηπιαγωγείο, νηπιοτροφείο. Όχι. Ιδιωτικό είναι. Τι είναι? Όχι, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Νομικό πρόσωπο. Είναι το σωματείο που ιδρύθηκε το 1911, ναι. Πήρε δωρεές και κρατικές επιχορηγήσεις, αγόρασε το οικόπεδο, ναι. Τα παλιά κτίρια του πολέμου του 12. Και τα χρήματα? Τα χρήματα το ελληνικό δημόσιο συνήθως τα βάζει. Α, τα βάζει το ελληνικό, συνήθως, δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο τα βάζει. Το ελληνικό δημόσιο τα χρήματα. Βεβαιότατα. Ανακοινήθηκε και φτιαχτήκανε τα καινούργια να κτίρια. Από πού έβρισε τα χρήματα? Πώς θα ζούσε, πώς θα είναι 101 ετών. Και είχε και ένα-δυο διαμερίσματα περιουσιακό στοιχείο, τα οποία απαξιώθηκαν τώρα, διότι όπως ξέρετε τα ενίκια δεν έχουν απαξιωθεί. Κανένα εισόδημα και πεινάνε παιδιά. Μείνανε παιδιά στο δρόμο, γιατί δεν πεινάνε ακόμα, επειδή υπάρχουν φιλάνθρωποι και προσφέρουν τα τρόφιμα. Ναι. Και οι άνθρωποι αυτοί, ναι, εργάζονται εθελοντικά, χωρίς να αμείβονται 10 μήνες. Ρωτήσατε αυτούς τους ανθρώπους πώς ζουν 10 μήνες και πώς ταΐζουν τα παιδιά τους? Οι οικογένειές μας. Όλοι παίρνετε ένα μισθό. Αυτοί τι παίρνουν? Πώς ζουν τα παιδιά? Γιατί κάθονται εκεί και ταΐζουν αυτά τα παιδιά? Και να σου πω, δείτε τον άνθρωπο, δείτε τον μάγειρα, δείτε τον μάγειρα, 27 χρόνια, ήταν στην Αμερική ο άνθρωπος, δούλευε στην Αμερική, ήρθε από την Αμερική, έπιασε και δουλειά και έχει τρελαθεί ο άνθρωπος, γιατί σου λέει, τι κάνω τώρα? Δείτε το. Ο Παναγιώτης εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στο νηπιοτροφείο. Είναι εκείνος που φροντίζει κάθε μέρα για το φαγητό των 28 παιδιών. Είναι εκείνος που κάθε μέρα φροντίζει να είναι γεμάτα τα παιδικά τραπέζια. Τους τελευταίους 10 μήνες όμως είναι απλήρωτος, όπως και οι συνάδελφοί του. Τα οικονομικά του προβλήματα γιγαντώθηκαν, ενώ έχει να συντηρήσει μια οικογένεια και μια σύζυγο με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Παναγιώτης δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, την αξιοπρέπειά του και το δικαίωμα στη ζωή. Κύριε Παναγιώτη, είστε ο μάγειρας εδώ του νηπιοτροφείου. Επί 26-27 χρόνια πάω τώρα, βεβαίως. Ο άρχοντας της κουζίνας. Όσο μπόρεσα, έκανα τα πάντα, έδωσα τα πάντα για όλη μου τη ζωή εδώ μέσα και δεν υπήρχε ποτέ, μα κανένα ποτέ πρόβλημα στην κουζίνα.
Εσείς λοιπόν φροντίζετε τα παιδάκια αυτά εδώ που έρχονται για διάφορους λόγους να σιτίζονται σωστά, να έχουν το Βεβαίως. Ζεστό φαγάκι, το πρωί, Βεβαίως. Το μεσημέρι. Ζεστό βασικά, βασικά ζεστό να βγαίνει. Το βράδυ. Εσείς όμως τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε? Αντιμετωπίζω βασικά οικογενειακά και σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, είμαι απλήρωτης, κοντεύω ένα χρόνο, να κλείσω μια τουρτίτσα, να βάλω μια κεράκια πάνω. Το πιο βασικό είναι ότι με βγάζουν από το σπίτι έξω γιατί έχω να πληρώσω 8-9 νίκια. Η ΔΕΗ εκόπηκε και είμαι σε απερπιστή κατάσταση. Σε λίγο το χειμώνα θα κοιμάμαι στα μπαγκάκια. Αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι εσείς προσφέρετε εδώ καθημερινά και το κάνετε με την καρδιά σας από ό,τι έχω καταλάβει. Ενώ η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για εσάς. Η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για μένα, ναι. Και καλά έκανε, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάρμης, θα ενδιαφερθεί εγώ για την πολιτεία. Πολύ καλύτερα. Μην αγχώνεστε καθόλου για αυτό το θέμα. Αυτό το χρόνο πώς ζείτε με την οικογένειά σας? Αυτό που έχω όμως είναι η οικογένειά μου, τα πεθερικά μου. Πάω και κάνω πάνω στα πεθερικά μου, τα οποία είναι 90 χρονών. Έχω ένα δωμάτιο 37 τετραγωνικά, ένα σπιτάκι, στην πλατεία Χαλκιδόνος, ένα πολύ ελάχιστο παλιό προσφυγικό, το οποίο πάω και κάνω μπάνι και πλένομαι. Και εγώ και η γυναίκα μου και το παιδί μου, η οποία η σύζυγός είναι άρρωστη, έχει πολύ σοβαρή υγεία, πάρα πολύ μεγάλη σοβαρία, είναι ανάπηρη και προσπαθώ με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσω όλη μου την οικογένεια, ό,τι μπορώ. Με αυτά ζω, με αυτά δεν έχω κανένα. Και να σας πω για κάτι, ότι από τα λεωφορεία διαφεύγω, δεν πληρώσει ένα χρόνο και δεν το έχω 600 φορές. Και ακόμα και στο λεωφορείο και στον τρόπο που πάμε να μπω για να πάω από την Καλλιθέα στον Κορυδαλό. Κύριε Παναγιώτη, όμως παρόλα αυτά που είστε ένα χρόνο απλήρωτος και αντιμετωπίζετε τόσο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένειά σας, μάλιστα, στην επιβίωση δηλαδή, γιατί ναι, είναι θέμα πλέον επιβίωσης, βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, βεβαίως, ναι. Σκεφτήκατε στο μία φορά να μην έρθετε εδώ στη δουλειά σας? Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Έχω αγαπήσει αυτό το χώρο, τον έχω πονέσει αυτό το χώρο, κάποτε είχα 190 πήγε και τάιζα. Κάποτε είχα καλώντα, κάποτε, όποτε όλα μου τα χρόνια πληρωνόμουν σε ανύποπτο χρόνο που δεν περίμενα, δηλαδή 25 του μηνός πολλές πληρωνόμουν, 23 του μηνός πληρωνόμουν και ξαφνικά βρέθηκα στον δρόμο, από το πουθενά. Στενοχωριέστε φαντάζομαι που βλέπετε και αυτό το χώρο να είναι παραμελημένος και μια διαφορία να επικρατεί και να κλείνουν τα διάφορα τμήματα εδώ του νηπιοτροφείου. Προσπαθώ με τον τρόπο μου να σκουπίσω καμιά φορά και σουγκάριζω και την κουζίνα και θα κάνω και κάτι στην κουζίνα, ό,τι μπορώ, διότι δεν υπάρχει καθαρίστρια, βάλανε και τις καθαρίστριες τώρα, είναι καινούριο μοντέλο, ο μάγειρας να κάνει και την καθαρίστρια. Το αυτό που ακούγεται σε λογικά πλαίσια που απαγορεύεται με τον νόμο, να κάνω και στην καθαρίστρια, την κάνω, δεν πειράζει. Δεν έχω κανένα άγχος, αρκεί να εξυπηρετώ τα παιδιά αυτά τα οποία υπηρετώ. Τα οποία υπηρετώ τα παιδιά είναι δικά μου παιδιά. Τα παιδιά αυτά είναι και δικά μου παιδιά, δεν είναι ξανά παιδιά, είναι δικά μου παιδιά. Το παιδί, το κάθε παιδί είναι και δικό μου παιδί. Οπότε προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο. Το παράπονο σας ποιο είναι? Το παράπονο μου είναι ότι η πολιτεία με έχει αφήσει στο έλεος του Θεού και αύριο το παιδί το δικό μου πίσω θα το λυπηθεί. Εγώ λυπάμαι τα ξένα παιδιά και τα αγαπώ. Αλλά το παιδί το δικό μου, η οικογένεια δική μου πίσω θα το λυπηθεί. Να μου πει ένας ρε παιδιά, εντάξει, έλεος. Το παιδί το δικό σου είναι 27 χρόνια άνεργο. Εντάξει, δεν θέλω το παιδί. Εμένα να με πληρώσουν και εγώ την οικογένειά μου από εκεί πέρα τα βρω. Η γυναίκα μου είναι ανάπηρη, έχω και τα χαρτιά εδώ πέρα. Από το ΙΚΑ, το οποίο είναι τελείως ανάπηρη, δεν υπάρχει εκδοχή να πιάσει δουλειά πουθενά. Γιατί είναι τελείως τελείω. Είναι πάρα πολύ σε αδύνατη κατάσταση. Ζει με οξυγόνα και έχει μια σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αλλά δεν έχω πρόβλημα με αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να πληρωθώ, να μπορώ να δώσω τα ενίκια μου, τη ΔΕΗ μου, το τηλέφωνο μου, το λιγότερο το τηλέφωνο, να δώσω και το νερό μου, το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή να δώσω. Η πολιτεία όμως κανονικά δεν πρέπει να λυπάται τους πολίτες της, ούτε τα παιδιά, ούτε εσάς, γιατί δεν είναι θέμα λύπης, είναι θέμα αξιοπρέπειας και ο κάθε πολίτης, είτε είναι παιδί, είτε είναι ενήλικας, έχει το δικαίωμα το να ζει αξιοπρεπώς. Τι να κάνω τώρα, αφού αυτό ήθελε η πολιτεία, αυτό μου έδωσε, αυτό. Δεν μπορώ να πω σε αυτό τίποτα. Αυτοί ας τα βρουν οι μεγάλοι, οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα και δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Το ξέρουν το πρόβλημα. Δεν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα. Έχουν κάποιο σκοπό, ο οποίο κοφεύουν και δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα εδώ μέσα.
Πότε σερβίρετε τώρα το επόμενο γεύμα, τι ώρα? Το απόγευμα κοινωνικό γεύμα θα σερβιριστεί 6.30 7 παρατέταρτο. Εσείς στην κουζίνα? Βεβαίως. Πάω ότι θα είμαι σε πάξη. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος, θα κάνει παρέμβαση για αυτό το θέμα. Θα τον βγάλουμε τώρα στον αέρα, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το ρεπορτάζ είναι η αιτία αυτού του ρεπορτάζ. Είναι ένας εικονολήπτης, ο οποίος έγραψε στο Facebook το εκπληκτικό. Πήγα να γυρίσω, να πάρω κάποιες εικόνες από τον Ιππιοτροφείο και σας μεταφέρω την ιστορία που άκουσα, ότι κάποιο παιδάκι, όταν η μητέρα του το άφηνε εκεί, έκλαιγε και της έλεγε: «Μαμά, Μανούλα, πάρε με στο σπίτι και δεν θα ξαναπεινάσω». Αυτό το λέω εις επίκο όλων. Να ευχαριστήσω δημόσια αυτό τον συνάδελφό μου της τηλεόρασης, που είχε την ευαισθησία να το σηκώσει στο Facebook, να το δω και να αρχίσει αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και βεβαίως να τα ακούσουν και οι ανέστητοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να ακούσουν τον πόνο του πολίτη, ακούν τον πόνο του πολιτικού. Κύριε Καμένε, σας ακούω. Ναι. Ναι, κύριε Καμένε. Ναι, καλησπέρα. Συγγνώμη που παρεμβαίνω στην εκπομπή σας. Καθόλου, για μένα είναι... Είμαι ο γραμματέας κοινοβουλής ομάδας, ο Τάξης Μελάς εκεί. Αλλά παρεμβαίνω γιατί το ΠΕΜ Καλλιθέας είναι ένα ιστορικό ίδρυμα. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο ξεκίνησε από το 1912. Είναι το παλιό Εθνικό Ορφανοτροφείο Θυμάτων Πολέμου. Και φιλοξένησε από τότε, από το 1912, που ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τότε πρωθυπουργό, και την Εκαταρίνη Λασκαρίδου, τότε πρόεδρο, θύματα πολέμου του 1897, του 12, του Ξεριζωμού, του 22, του 40, και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά το κράτος, μετά από όλα αυτά που πέρασε, το ελληνικό κράτος, έρχεται να κόψει τη χρηματοδότηση από αυτά τα παιδιά. Πρόκειται για έγκλημα και πρόκειται ακριβώς για την ταυτότητα του τι σημαίνει τρόικα στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι εμείς θα το φέρουμε το θέμα στη Βουλή αύριο και θα ζητήσουμε και από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων να κάνουν άμεσα παρέμβαση, γιατί εδώ μιλάμε όχι για μία μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά για ένα εθνικό ορφανοτροφείο. Και οι εργαζόμενοι εκεί, οι εργαζόμενοι δεν είναι διορισμένοι δημόσιοι πάλι από κομματικά τροφεία. Πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι είναι και συνάμα εθελοντές, που δουλεύουν νύχτα μέρα, Χριστούγεννα, Πάσχα, Σαββατοκύριακα, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα παιδιά ευτυχισμένα. Δεν θέλω να θεωρηθεί η παρέμβασή μου πολιτική. Είναι τελώς ανθρώπινη και έτσι θέλω να τη δείτε. Εντάξει, αυτό στιμάει ιδιαίτερα, κυρία Μερτίκα, ακούτε τι λέει. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Μάλιστα, ο κύριος Καμένος έχει περάσει από το ΠΕΝ, το γνωρίζει το χώρο μας και από κοντά, και ευελπιστούμε στην βοήθειά τους, και όχι μόνο στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Είναι ένα κάλεσμα προς όλα τα πολιτικά κόμματα, προς όλους τους υπεύθυνους και ανεύθυνους που είναι εδώ και έξω και πάνω, παντού, όποιοι μας ακούνε και μπορούν να μας βοηθήσουν. Έχουμε ανάγκη τη βοήθεια αυτή, γιατί έχουμε ανάγκη την πρόνοια. Βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης και εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, 101 χρόνια λειτουργίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα που έχει έρθει κρίση? Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε και ακούμε για ποσά εξωφρενικά τα οποία δίνονται σε χώρους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να δοθούν. Και εμείς μιλάμε για μικρότερα ποσά και μιλάμε για ψυχές παιδιών τρυφερής ηλικίας 2,5-5,5. Έρχονται εδώ πέρα εκεί και μας φωνάζουν «μαμά», γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει «μαμά». Και εμείς καλούμαστε να γίνουμε μαμάδες. Κύριε Αμερτήκα, πόσο είναι η ετήσια χρηματοδότηση? Κύριε, ένα λεπτό, γιατί θέλω να... Επιτρέψτε με εγώ για να σας αφήσω στο εξής. Κύριε Καμένε, κύριε Πρόεδρε, ακούστε κάτι. Δεν είναι φιλοφρόνηση. Σας θυμάει πολύ το γεγονός ότι βλέπετε ένα ρεπορτάζ, ακόμα και αν το κάνατε για πολιτική εκμετάλλευση, σας θυμάει το γεγονός ότι ευαισθητοποιείστε με αυτά τα συγκεκριμένα αντανακλαστικά απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα. Ξέρω τι κάνουν σε αυτό το ίδρυμα οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί και οι άνθρωποι που προσφέρουν. Ακριβώς. Λοιπόν, και εγώ δεν θέλω με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί πολιτική παρέμβαση, σας λέω όμως
ότι εμείς επειδή δεν έχουμε χρηματοδότηση από το κράτος ακόμα, είμαστε μπλοκαρισμένοι σε αυτό, τα χρήματα που μαζεύουν ο γραμματέας της ομάδας που είναι εκεί ο κύριος Μελάς από τους βουλευτές των Εξάρτητων Ελλήνων θα δεθούν αυτό το μήνα για τη μισοδοσία του νηπιαγωγικού τροφείου. Αυτό σας θυμάει διπλά. Θέλω λιγάκι να πω κάτι πάνω σε αυτό, ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε το ΙΚΑ μπροστά μας. Έφυγε η πρώτη δόση από το Υπουργείο, η οποία ήταν η πρώτη δόση της επιχορήγησης, της χρηματοδότησης μας, και πήγε κατευθείαν στις οφειλές του ΙΚΑ. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα να μην μπορούμε να πάρουμε χρήματα καθόλου εμείς και να πηγαίνουν από το κράτος στο κράτος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα εδώ. Η εταιρεία που αγοράζουν το γάλα και το γιαούρτι σταμάτησε να στροφοδοτεί, γιατί έχει μείνει ένα μικρό χρέος, με αποτέλεσμα να στερούνται αυτά τα παιδιά το γιαουρτάκι και το γάλα. Ποιος από εσάς μπορεί να πάει να κοιμηθεί σήμερα το βράδυ ήσυχος, όταν στερείς από παιδάκια 2,5 και 3 ετών και 5. Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας να σας πω ότι αυτά τα οποία παρατηρώ σήμερα, ούτε εν καιρό πολέμου δεν τα βλέπαμε. Αυτό το ίδρυμα δούλευε τότε και τάιζε τα παιδιά του. Το λέτε κυριολεκτικά, το λέτε, γιατί εν καιρό πολέμου ιδρύθηκε αυτό. Σας λέω το 12 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και φιλοξένησε τους πρόσφυγες του 22, φιλοξένησε τα παιδιά των θυμάτων του πολέμου και ποτέ δεν σταμάτησε ο κράτος να το δοθεί. Τώρα βλέπετε ότι εδώ προτάσουν τους επιτρόπους που απαγορεύουν να ζήσουν τα παιδιά στο νηπιοτροφείο της Καλλιθέας. Αυτό είναι το πρόσωπο της Τρόικας, του Μνημονίου και της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Θα το αντιμετωπίσουμε όλοι οι Έλληνες μαζί τώρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή συνέχεια εκπομπή, σας παρακολουθήσω. Να είστε καλά. Κύριε Ταπλόπουλε, εγώ ειλικρινά έκανε παρέμβαση ο πρόεδρός μας, γιατί γνωρίζει, φαίνεται, το νηπιατρόφείο και πολύ σωστά έκανε, την παρέμβαση αυτή. Αλλά εμείς αγανακτούμε όταν βλέπουμε παιδιά με γονείς που δεν έχουν να πληρωθούν 9, 10, 11 μήνες, όπως είπατε, και δεν μπορούν να ζήσουν, και το κράτος δεν δείχνει τη στοιχειώδη ευαισθησία. Σπαταλά εκατομμύρια, όχι χιλιάδες λεφτά, σε διάφορες άλλες θέσεις και δεν πάει να βοηθήσει τι, ένα νηπιαγωγείο να βοηθήσει τα παιδιά και να βοηθήσει αυτούς που εργάζονται μέσα για να μπορούν να τους προσφέρουν ό,τι το καλύτερο. Κάντε μου τη χάρη να πω ότι στη συντροφιά έχει προσθεθεί ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, μισό λεπτάκι, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Καραγκούνη, βρίσκεστε εδώ. Νομίζω ότι δεν τιμάει κανένα μας, ούτε κυβέρνηση ούτε αντιπολίτευση, το γεγονός ότι κόβεται η τροφή παιδιών 2,5 ετών και μένουν απλήρωτοι οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν αυτά τα παιδιά 10 ολόκληρους μήνες, χωρίς, μπήκαν στον 11ο τώρα. Χωρίς 10 μήνες είμαστε και εμείς δεν μπορούμε να φροντίσουμε τα παιδιά μας. Και το να πληρώνονται δεν είναι. Ακούστε, μιλάμε για μία μισθοδοσία 29.000 δραχμών. Αυτό είναι το ποσό, για 29.000 ευρώ. Μιλάμε για μισθοδοσία 29.000 ευρώ. Με τι μούτρα βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί, όταν άκουσα προχθές δικαστή να μου λέει, δικαστής μου το είπε, πρόεδρος κόμματος μου λέει, υπουργός, ήθελε και γραφείο αντιπροέδρου και πληρώσανε 450.000 ευρώ. Αν αληθεύει αυτό που μου είπε ο δικαστής, ο οποίος ασχολείται με τέτοιου είδους ιστορίες, εγώ θα φύγω από το παράθυρο. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Συγχαρητήρια που επισημαίνετε αυτά τα πράγματα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πραγματικά εγώ αγανακτώ κάθε μέρα όταν υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις και ασχολούνται όλοι με τις αντιπαραθέσεις, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο άλλος πολιτικό. Δηλαδή πραγματικά είναι εξωφρενικό. Όταν δεν έχουν παιδιά, πηγαίνουν πεινασμένα, ατάιστα το πρωί να πάνε στο σχολείο. Πολλά παιδιά. Δυστυχώς είναι τέτοια τραγική κατάσταση που δεν επιτρέπει αντιπαραθέσεις. Δεν επιτρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να μαζευτούμε όλοι μαζί και να μοιράσουμε ό,τι υπάρχει. Να σας πω κάτι. Εάν δεν υπήρχαν τα συσίτια της Εκκλησίας, αλλά και τα συσίτια κάποιων δήμων που κάνουν και οποιοδήποτε άλλοι κάνουν, τότε τα δυσάρεστα γεγονότα για την Ελλάδα, τα δυσάρεστα περιστατικά, θα ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι είναι σήμερα. Δεν είδατε θέμα πάντως. Κύριε Τεταφυλόπουλε, να πούμε κάτι. Θα πρέπει να κινηθείτε. Κάντε μου, δεν είναι μόνο οικονομικό. Ένας. Φοβάμαι, έβλεπα το πρωί
από λίγη καθαρίστριας με 500 ευρώ το μήνα, 500 καθαρίστριες, ας βάλει κανείς το λογαριασμό να δει τι κερδίζει η Τρόικα από αυτή την απόλυση. Τίποτα. Γιατί αυτές που θα έρθουν θα παίρνουν 560. Εδώ, εάν πρόκειται για 30.000 ευρώ, ένα τέτοιο μηδαμινό ποσό, δεν πρόκειται για θέμα οικονομικό, πρόκειται για θέμα πολιτικό-ιδεολογικό. Πρέπει να μάθει η Ελλάδα ότι ακόμα και αυτό το ίδρυμα που φτιάχτηκε από μια φτωχή Ελλάδα τότε, σε καιρό πολέμου, για να περιθάλψει θύματα πολέμου, σήμερα θα κλείσει. Δεν... Να περάσει. Θέλουν να περάσουν το μήνυμα. Φτιάχτηκε από ιδιώτες. Από ιδιώτες, από ιδιώτες. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είπε ο Πάνος ο Καμένος, είναι μισοί εθελοντές οι άνθρωποι απέναντι και μισοί εργαζόμενοι. Ο μάγειρας μας έλεγε ότι κάθεται μέχρι το βράδυ, κάνει και την καθαρίστρια και δεν ξέρω τι άλλο. Προφανώς είναι ένας κάθεται Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Φτιάχνεται από τον ελληνικό λαό. Εδώ θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουν και δεν θα κολώσουν μπροστά σε τίποτα. Να φοβήσουν τον κόσμο, να τον τσακίσουν. Δεν ώστε κάτι τέτοιο, αλλά... Φοβάμαι και με τις καθαρίστριες όλο το πρωί που ήταν κάτω στο κέντρο της Αθήνας και με το ίδρυμα τώρα ότι αυτό το μήνυμα πάνε να κάμψουν το φρόνημα. Κύριε Μαντά, ένα λεπτό ζητώ από όλους σας. Συγγνώμη, κύριε Καραγκούνη, για από εσάς. Όχι, όχι. Πείτε αυτό που θέλετε. Τηλεφώνησε ο κύριος Κώστας Καμψής, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, ο οποίος ήταν με τον κύριο Σμουρό και αυτονομήθηκε τώρα. Γιατί θέλει να πει κάτι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, αν είναι έτσι. Κύριε Καψή, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ακούω ότι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Ημιδιοτροφείο επί 11 μήνες παρέχουν τις υπηρεσίες τους πατριωτικά κινούμενοι, χωρίς να έχουν πληρωθεί. Αληθές. Και σήμερα εμείς, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το απόγευμα, κατά πλειοψηφία εγκρίναμε το κονδύλι των 900.000 ευρώ δανεικά χρήματα για να γίνει το Μάρτιο του 2014 εδώ στην Αθήνα η έκτη διάσκεψη κορυφής των περιφερειών Ευρώπης. Μπράβο. Μάλιστα, καταψηφίζοντάς το, είπα στον περιφερειάρχη ότι τους άλλοι εκατοσπίτι καίγεται και εκείνος τραγουδάει. Και το πέρασαν, κύριε, και ακούω, βλέπω τους ανθρώπους εκεί πέρα, βλέπω την κατάδια μας. Βλέπω τα έσχη μας. Και δεν έρχεται ο Σγουρός εκεί να τα πει. Έστειλε την εξαιρετική συναδελφό μου την κυρία Βεβάκη, η οποία δεν ήταν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να σας τα πει. Θα σας τα έλεγε αν ήταν. Ναι, κύριε Ζερβάκη, κάτι θέλει να πει. Νομίζω σας. Ότι ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, αλλά ίσως δεν υπήρξε ο χρόνος για να πούμε κάποια πράγματα. Σύμφωνα με τους νόμους και με τον Καλλικράτη, η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει δικαίωμα να επιχορηγεί αυτά τα ιδρύματα. Είναι απλώς μεταβιβαζόμενες δαπάνες που παίρνει από το Υφυπουργείο Πρόνοιας και δίνει στα ιδρύματα. Ήδη έχει αναλυθεί, γιατί σας είπα ότι ο Περιφερειάρχης μας έχει δείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ευαισθησία και έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία, το ανέφερε και στην εισήγηση στον προϋπολογισμό του 2014 πριν από 10 μέρες, ότι έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να έχουμε δικαίωμα επιχορήγηση του ΠΕΝ. Εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω, έχουν μια λογική. Αν μου επιτρέπετε μία φράση ακόμη, πραγματικά είναι μια ευκαιρία, όπως μίλησε και ο κύριος Καμένος και είναι εκπρόσωποι των κομμάτων, να συμβάλλουν στο να περάσει είναι αυτή η τροπολογία. Είναι εκπρόσωπος του δικού του κόμματος. Δεν εκπροσωπεί κανένα άλλο κόμμα ο κύριος Καμένος. Ακούστε, κύριε Καψή. Εγώ ρωτάω όλους εσάς που παίρνετε ένα μισθό το μήνα. Ξέρετε πόσο δυσάρεστο θα ήταν για εσάς το μισθό το μήνα να τον παίρνουν εκείνοι και εσείς να είστε απλήρωτοι 10 μήνες και να σας λέει ότι τώρα επειδή δεν είναι στη δικαιοδοσία της περιφέρειας και πρέπει Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Εγώ δεν σας ζήτησα ούτε για το Σωματείο των Οικοδόμων, ούτε για τον Υδραυλικών, ούτε για το... Σας είπα για αυτά τα πλάσματα, για αυτά τα πλασματάκια. Είναι δυνατόν η Ελλάδα έχασε την ευαισθησία της, αυτή τη μοναδική, μοναδικού πολιτισμού που είχε απέναντι στην τρίτη ηλικία και στα ανήλικα παιδιά, έχασε και αυτή την τσίπα της. Κύριε Τραφερόβουλε, επιτρέπετε. Ορίστε. Είναι αδιανόητο να φέρνουμε 500 Ευρωπαίους να τους ταΐσουμε και να μην διαθέτουμε, ξέρω εγώ, αυτά τα χρήματα κατά οποιοδήποτε τρόπο για αυτά τα παιδιά. Είναι εγκληματικό, είναι αμαρτία. Νομίζω ότι το θεωρώ αυτονόητο αυτό που λέτε. Και έπειτα αυτά τα χρήματα είναι δανεικά. Χτες συνήψαν δανειακή σύμβαση. Είναι τα χρήματα που κόβουν από τον πατέρα μου, από τον πατέρα σας, από τη σύνταξή μου, από τους ανθρώπους που δεν πληρώνουν. Έτσι. Παρακαλώ. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Δεν θέλετε τίποτε άλλο? Όχι, να είστε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το 2012, εσείς, κύριε Κάψη, να είστε καλά. Το 2012,
από το προϋπολογισμό του ΠΕΝ μειώθηκε κατά 260.000. Ήταν η αρχή να πτωχεύσει το 2013. Η πτώχευση δεν είναι ότι μειωθήκαν τα χρήματα το 2013, αλλά και τα χρήματα που πήρε το 2013 ήταν μη μπορώντας να πληρώσει τους μισθούς και το ΙΚΑ, τα λεφτά της επιχορήγησης του 2013 πηγαίνουν για το ΙΚΑ σαν πρόστιμο. Και το οικονομικό πρόβλημα διευρύνεται. Μετακυλίονται δηλαδή τα χρήματα σε άλλες υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις και οι εργαζόμενοι άνθρωποι... δεν παίρνουν τίποτα. Κύριε Κορονιά. Δεύτερον, ο προϋπολογισμός του ΠΕΝ είναι γύρω στα 720 χιλιάρικα. Να βγουν όλα. Ή πρέπει να πάμε ότι η επιχορήγηση αυτή των 700, να το πούμε έτσι χοντρικά, θα έρχεται από το Υφυπουργείο Υγείας μέσω της περιφέρειας στο ΠΕΝ, ή πρέπει η περιφέρεια να έχει τη νομική δυνατότητα να επιχορηγεί τα ιδρύματα της Αττικής. Αυτή τη στιγμή από το Μάιο έχει κατατεθεί στο Μιχελάκη τροπολογία για να περάσει, να έχει νόμιμο δικαίωμα, δηλαδή να εγκριθούν από τον πάρεθρο τα χρήματα για να πάνε και για τη μισθοδοσία των εργαζομένων και για τους λογαριασμούς κοινού ωφελίας, και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το κτίριο από τα προβλήματα που έχει και να γίνει ένα καινούριο master plan, να δούμε πώς θα λειτουργήσει το 2014, και περιμένουμε 5 μήνες το Υπουργείο Εσωτερικών να εγκρίνει την τροχολογία. Να ακούσω και από την Υπηροβρεφοκόμο δύο λόγια. Μια γυναίκα που εργάζεται εκεί, που έχει δικά της παιδιά, που έχει δική της οικογένεια, που έχει δικές υποχρεώσεις και που την είδα να συμπεριφέρεται τόσο στοργικά σε αυτά τα παιδιά, με το μυαλό πίσω, όταν γυρίσει στο σπίτι θα γίνει. Κάνω λάθος? Σίγουρα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, διότι έχει, θα έλεγα, έχει στερέψει η τσέπη μας. Πολύ απλά θα το πούμε. Έχει στερέψει. Δηλαδή, διανύουμε το δεύτερο μισό του 10ου μήνα που είμαστε απλήρωτοι. Έχουν εξαντληθεί και τα περιθώρια τα οικονομικά. Τα όποια οικονομικά περιθώρια μπορεί να έχει κανείς. Παρ' όλα αυτά, όμως, συνεχίζουμε καθημερινά να δίνουμε το παρόν στην εργασία μας. Έτσι, προσπαθούμε να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα, να δουλεύουμε και παράλληλα. Και παράλληλα να κυνηγάμε τη δεύτερη και τρίτη δόση της επιχορήγησης για το 2013 στα Υπουργεία. Μεταξύ Διεύθυνση Πρόνοιας, μεταξύ Υπουργείου Εργασίας. Είναι το γνωστό δρομολόγιο το οποίο κάνουμε εμείς οι δύο άνθρωποι εδώ και 6 μήνες. Να ψάξουμε να βρούμε το θέμα που υπάρχει η τροπολογία. Δεν θα προσθέσουμε τίποτα άλλο, γιατί θα μείνουμε εδώ. Το τι γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο δεν μας... Στην γραφειοκρατία. Πήρατε τον πρόεδρο του Σωματείου? Όχι. Να έρθει? Όχι. Πήρατε παλιά μέλη διοικητικών συμβουλίων? Αυτούς τους πήρανε, οι συνεργάτες μου. Δεν απαντάει κανείς στα τηλέφωνα. Α, δεν απαντάει κανείς. Τυχαίο. Κύριε Τρενταφυλόπουλε, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα σωματεία και τα διοικητικά συμβούλια και αυτές οι σακλαμάρες, διότι είναι ανούσια, γιατί δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί σε λίγο εκεί που θα πάω, σε αυτά τα θέματα που θα πάω, θα καταλάβει ο κόσμος γιατί πεινάν οι εργαζόμενοι και γιατί θα πεινάσουν τα παιδάκια, διότι οι κύριοι τα άρπαζαν από τους εξοπλισμούς, τα έχωναν στην τσέπη, τα μετέφεραν στην Ευρώπη, ο άλλος δεν δήλωνε το εκατομμύριό του, ο άλλος το δισεκατομμύριό του, και τα παιδιά αυτά πεινάνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Μια κοινωνία 2 ταχυτήτων, πατρικίων και πληβίων. Πάρτε το χαμπάρι. Όλα τα άλλα που σας λένε είναι παραμύθια. Πατρικίων και πληβίων. Μόλις φεύγουν από το γυαλί για την τηλεόραση, λένε τα δικά τους. Τα βρίσκουν. Δεν θα σταματήσω εδώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γιατί αλλάζω θέμα τώρα. Θα είμαστε εδώ για εσάς. Θα κάνετε τα σχόλιά σας εσείς μετά. Είναι πάρα πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε. Έχουμε τον κύριο Σγουρό. Θα μας τα πει μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Ah!
Τώρα περιμένετε σε λίγο. Ξέρετε, όλοι έχουν την άνεση να μπλύνουν γωνίες, να κάνουν ερμηνείες, αλλά μόλις ακούσουν τις συνομιλίες του Τσοκατζόπουλου, τις οποίες, επαναλαμβάνω, παρέδωσα στη δικαιοσύνη πριν από τρεις ημέρες, θα τους κοπεί η λαλιά όταν ακούσουν τα ονόματα. Δεν θα έχουν όρεξη για πολλές κουβέντες. Μη σας πω ότι δεν θα έχουν όρεξη να κυνηγάνε ούτε Χρυσή Αυγή πλέον. Ναι, δυστυχώς για αυτούς. Δεν πιστεύουν σε ό,τι θα ακούσουν από εδώ και πέρα σε λίγο. Δεν θα πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Σιμίτη αγόραζε σάπια υποβρύχια εγγνώστης από την Αγγλία για τις μίζες. Δεν θα πιστεύει ποια ονόματα ακούγονται, πώς εμπλέκονται, γιατί το ένα το άλλο. Από έναν παρολίγον πρωθυπουργό για 11 ψήφους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γουρός στη τηλεφωνική γραμμή, μου είπαν. Έστω και έτσι από μακριά είναι παρήγορο. Κύριος Γουρέ. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλησπέρα και στους καλεσμένους σας. Πρώτα απ' όλα κύριε Τριανταφυλόπουλε, θέλω να πω, δεν μπόρεσα να έρθω σήμερα ουσιαστικά. Πριν από λίγο μπήκα στο σπίτι και ενημερώθηκα ότι για την εκπομπή σας και είναι η εξαίρετη συνάδελφος η κυρία Ζερβάκη, η οποία τα είπε πολύ καλά. Δεν συνηθίζω να παρεμβαίνω, αλλά πρέπει να τονίσω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Η περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει αν δεν γίνει νομοθετική ρύθμιση. Προς τιμή του κυρίου Μιχελάκη, πριν από 1,5 χρόνο ήρθε στο γραφείο μου και προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα. Δεν λύθηκε. Παρόλο που με τον κύριο Μιχελάκη αυτό διάστημα ειδικά έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Αλλά δεν έχει σημασία. Το σωστό πρέπει να λέγεται. Εμείς αυτή τη στιγμή ζητήσαμε να έρθει το ΠΕΝ στην περιφέρεια Αττικής για να έχουμε τη χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου με πρωτοβουλία της κυρίας Ζερβάκη για να φύγουμε από αυτό. Ένα δεύτερο. Οι Ευρωπαίοι που θα έρθουν, που είναι προηγουμένως ο κύριος Χαυσής, έρχονται με δικά τους χρήματα, με χρήματα της Επιτροπής των Περιφερειών. Εμείς έχουμε αναλάβει τη διοργάνωση. Θα έρθουν όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι περιφερειάρχοι της Ευρώπης. Τέρμα αυτός ο λαϊκισμός. Φτάνει. Μας έχει καταστρέψει. Επειδή δεν έγινε αντιπεριφερειάρχης, βγαίνει και λέει αυτές τις μπουρδες. Για όνομα του Θεού. Εμείς, επαναλαμβάνω, δίνουμε όλα τα χρήματα για το ΠΕΝ να καλυφθεί εξ ολοκλήρου. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το κάνω για να σταματήσει ο λαϊκισμός. Μα είναι, αυτή είναι η ιστορία. Είναι δυνατόν είναι, ένα ίδρυμα που επιβίωσε σε πολέμους, σε κατοχές, σε χούντες, σήμερα να κλείνει. Και συγχαρητήριά σας και συλληπιτήρια στο κράτος που δεν μπορεί να λύσει ένα απλό θέμα μέσα σε μία ώρα με μία νομοθετική ρύθμιση. Μην το λέτε, αυτό γιατί το κάθε θέμα. Φορά δεν που μου λέγατε άλλο. Συγχαρητήρια στην τηλεόραση, όχι, έτρωγα πρόστιμα. Όχι, δίνω σας, γιατί ευαισθητοποιείτε τον κόσμο μία η ώρα τη νύχτα για να μπορέσουμε να λύσουμε θέματα. Αυτό τι χρειάζεται. Πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους κοινωνικά θέματα να μας λύσει τα χέρια να δίνουμε λύσεις. Οι δεμοί θα συζητάμε τζάμπα. Θα συζητάμε τζάμπα χωρίς λόγο και αιτία. Δεν μπορεί κανείς να πλειοδοτήσει στην κρίση που περνάει η Ελλάδα. Την κοινωνική, την πολιτική και την οικονομική. Ο καθένας ό,τι μπορεί πρέπει να κάνει. Βεβαίως γίνονται και λάθη. Αλλά όχι όμως να μην μπορούμε να λύσουμε αυτό το απλό το πράγμα. Να είναι 10 μήνες. Μία νομοθετική ρύθμιση. 500.000 το χρόνο θα τα δίνει η περιφέρεια Αττικής από το ταμείο τους. Είναι 10 μήνες. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κυρία Ζερβάκη. Ήρθε στο γραφείο μου πριν από μήνες μαζί με την πρόεδρο των εργαζομένων και συμφωνήσαμε και είπαμε προχωρήσουμε. Το ζήτημα σήμερα είναι αύριο μπορεί να κατευθεί ή να λυθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή η ιστορία. Να τελειώσει το θέμα αυτό. Για να δούμε, θα τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζουλέ. Αλλά εγώ θέλω, περιμένω να σας δω αύριο και στην αυλή του σχολείου που στερούνται γιαούρτια τα παιδιά, γάλα, ψωμί εργαζόμενοι και φάει για τα δικά τους παιδιά, για να δω εάν αυτό που άρχισε σήμερα, αυτός ο χορός των επισήμων, με τον κύριο Καμένο, με εσάς, με τους υπόλοιπους, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ή θα τους δω πάλι να μπαίνουν στο 12ο μήνα απλήρωτοι. Εγώ σας το είπα προηγουμένως και ζητώ συγγνώμη. Δεν κάνω ποτέ παρεμβάσεις. Είναι εκεί η κυρία Ζερβάκη. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ορισμένες θέσεις οι οποίες πραγματικά με βγάζουν εκτός αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας το είπα. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση. Από τη σωστή διαχείριση έχουμε και τα χρήματα για τα επόμενα χρόνια να έχουμε εμείς το ΠΕΝ. Και μακάρι. Κάτι άλλο. Τα κτίρια εκεί είναι προβληματικά.
Αναλαμβάνουμε και αυτά να τα φτιάξουμε. Αλλά για να τα φτιάξουμε πρέπει να υπάρχει νόμος. Νόμος δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν ας φτιάξουμε τον νόμο και εμείς είμαστε εδώ. Γιατί υπήρχε νόμος για να τα αρπάζουν οι υπουργοί. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και οι στελεχάρες. Υπήρχε κανένας νόμος. Όταν να τα αρπάξουν εκείνοι, δεν υπάρχει νόμος. Όταν υπάρχει νόμος, όταν είναι να φάνε αυτά τα παιδιά το γιαούρτι τους, εκεί δεν υπάρχει νόμος. Ακατανόητο όμως. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα και θλίβομαι. Αλλά καλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σας ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Και ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση για την κυρία Τζερβάκη. Όχι, παρέμβαση σας δίνουν κουράγιο στους ανθρώπους ότι δεν θα μπουν στο 12ο μήνα απλήρωτοι. Είναι ντροπή. Αυτό έχει σημασία. Όχι. Με πείραξε πάρα πολύ το γεγονός ότι κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Και αυτή η τεράστια προσπάθεια από τη σεμνότητα της κυρίας Ζερβάκη πάει σε δεύτερο μέρος. Όχι, είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα. Και δεν μπορούμε να συγχαίρουμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη, έρχονται 1000 άνθρωποι το Μάρτιο, κάνουμε μια διάσκεψη κορυφής να ακουστούν τα προβλήματά μας. Να ακουστούν σε όλη την Ευρώπη τι ακριβώς γίνεται και να βγαίνει ο άνθρωπος να λέει 900.000. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μα για αυτόν τον λόγο πήρε η περιφέρεια Αττικής να κάνει αυτή τη διάσκεψη της κορυφής μαζί με την προεδρία που έχει η χώρα μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 μήνες είναι λειψή. Να βγάλουμε και το κακό μας στο πρόσωπο. Όχι. Αλλά να μην, ούτε ελιά δεν θα φάνε εάν πήραν αυτά τα παιδιά και οι εργαζόμενοι. Ούτε έξω από τα σύνορα πρέπει να περάσουν. Πρώτα απ' όλα εμείς ήδη δεν πρέπει να φάμε για τα παιδιά. Αυτό είναι εκ των ουκάνες. Αυτή είναι η παιδεία. Του καθενός από όλους εμάς και από όλους τους καλεσμένους σας. Δεν νομίζω ότι κανείς διαφωνεί. Δεν είναι λαϊκισμός, αλλά πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η αγανάκτηση των ανθρώπων και η ευαισθητοποίηση. Δικαιολογημένη, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη. Αλλά δεν πρέπει όμως μόνο να φωνάζουμε. Να λύνουμε και προβλήματα. Καλό λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών αύριο το πρωί να φέρει στη Βουλή, να γίνει νομοθετική ρύθμιση, να τελειώσει αυτό το θέμα που σέρνεται τόσο καιρό. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει ευθύνη το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κύριος Μιχελάκης, που το επαναλαμβάνω και αυτό, είμαστε στο κέντρο. Ποιος τα ρωτάει αυτά, κάτι μου λένε από το κοντρόλ. Τα 20 εκατομμύρια λέει που δώσατε στην ομάδα μας, στην ΑΕΚ, τα δώσατε με νομοθετική ρύθμιση. Πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για να τα πάρει πέσει στον κύριο που σας το λέει. Έτσι φωνάζει κάποιος. Ποιος θα ρωτάει αυτά, παιδιά. Για να πάρουν τα χρήματα αυτά, ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο έχτισε όπως το ΠΕΝ χτίστηκε το 1912, έτσι ακριβώς η ΑΕΚ έκανε το γήπεδό της μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε χτίσανε ένα γήπεδο. Και μετά πήγαν και τον κρεμίσανε αυτοί που ήταν ξύπνοι. Λοιπόν, το μισθό απαιτούμε. Πραγματικά σας λέω γίνεται της Μουρλής από τα τηλεφωνήματα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι κάτω την Κρήτη. Το μισθό αυτών των ανθρώπων των εθελοντών για 12 μήνες. Τους οποίους πρέπει να τους τιμήσετε γιατί εν καιρό πολέμου, πόλεμο έχουμε τώρα, αμισθοί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Αν δεν κάνω λάθος και με ακούει η κυρία Πρόεδρος, έχουμε δώσει ήδη, έχουμε εγκρίνει 300.000 και τα χρήματα που πήρανε πήγε η δόση στο ΙΚΑ για να μην πάνε φυλακή και οι άνθρωποι. Και το υπόλοιπο, αν δεν το έχουν πάρει, εντός των προσεχών ημερών θα το πάρουν το υπόλοιπο. Δεν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή τι τους κάνατε, όχι. Χάρη ότι δεν θα πληρωθείτε, δεν θα φάτε, αλλά δεν θα πάτε και φυλακή, κύριε Ρωμανιά. Να μην πάνε φυλακή η πρόεδρος του διοικητικού. Οι εργαζόμενοι όμως να πάνε φυλακή από τις οφειλές τους που έχουν στα δάνειά τους και τα προσωπικά τους χρέη. Ένα λεπτό, κύριε Σουρένα, ο κύριος Ρωμανιά. Δεν πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα απόψε, εάν δεν αναφερθούν δύο κομμάτια ακόμα. Πρώτον, για το ΙΚΑ. Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει νόμος που κάνει τη ρύθμιση 48 δόσεις. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί τα λεφτά δοθήκανε στο ΙΚΑ και δεν πήγανε στους εργαζόμενους και το ΙΚΑ να κάνει τη ρύθμιση αυτή και να τα παίρνει όπως τα παίρνει από όλο τον κόσμο. 48 δόσεις μπορούσαν να γίνουν τα λεφτά του ΙΚΑ. Το πρώτο είναι αυτό. Να απαντήσω, κύριε Ρωμανιά. Να απαντήσω. Τα λεφτά τα δώσαμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη του χειρισμού. Ας απαντήσει, κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Ναι, ναι. Ξέρω ότι λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα σε 48 δόσεις να καταβάλλω το έφυγε στο ΙΚΑ. Μην το ξέρω, κύριε Ρωμανιά. Αλλά μην το ξέρει. Είναι όμως 41-52. Μισό λεπτό. Εσείς είστε εξειδικευμένος. Αφήστε το τώρα αυτό. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Μπορεί δηλαδή όλος ο κόσμος να πληρώνει σε 48 δόσεις. Και εδώ αυτό το ίδρυμα να τα δώσει κατευθείαν και να μην παίρνει μισθό εργαζόμενο. Και αυτή τη στιγμή καλούμαστε... Αυτό είναι το έτσι, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, Μάκη, το οποίο δεν πρέπει να μας αφήσει χωρίς να το κουβεντιάσουμε. Έτσι, αυτή η ιστορία είναι ένα σύμπτωμα της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί.
Το ίδιο συμβαίνει με το άσυλο Ανιάτων. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει με το γεροκομείο Αθηνών. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ερυθρό Σταυρό. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι ομάδες εκείνες που είναι οι πλέον ευαίσθητες, δηλαδή τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι υπερήλικες, οι άρρωστοι, οι ασθενείς, οι ανάπηροι, οι αμαία, οι άστεγοι, αυτοί όλοι πλήττονται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ευαισθησία απέναντι σε αυτούς. Είναι λοιπόν ένα γενικότερο φαινόμενο του πώς λειτουργεί σήμερα το ελληνικό κράτος. Θέλω να σου πω και το τελευταίο, για να μην φάω την ώρα, γιατί έχουμε το άλλο θέμα. Να πω το τελευταίο. Ένας ανάπηρος που ζητά να κριθεί η αναπηρία του για να επιβιώσει, για να πάρει σύνταξη. Από τότε που κάνει την αίτηση, μέχρι να τον παραπέμψουν στην επιτροπή, περνάνε 8 μήνες. 8 μήνες ο ανάπηρος δεν έχει χρήματα να επιβιώσει. Γίνεται αντιληπτό αυτό? Είναι κράτος αυτό? Μιλάμε για αυτό το κράτος? Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να αφαιρθούμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από πού επιχορηγείται το συγκεκριμένο ίδρυμα? Από το Υπουργείο Υγείας ή από το Υπουργείο Εργασίας? Από πού? Υγείας. Από το Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Πόσα χρήματα έδωσε φέτος το Υπουργείο Εργασίας? Πόσα έδινε μέχρι τώρα και πόσα έδωσε? Και τα δίνει στην περιφέρεια και η περιφέρεια τα δίνει σε εσάς, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Ήταν ένα 200 προϋπολογισμό και τα έδινε. Ένα 200. Εσύ έδωσε μόνο 460 με προϋπολογισμό 750.000, οι οποίες είναι αποκλειστικά μισθοδοσία και ΙΚΑ. Και τα χρήματα που δόθηκαν για φέτος μέσω της περιφέρειας πήγαν για το ΙΚΑ, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω. Κατάλαβα σωστά? Κάνω μια παρέμβαση όμως αυτό. Περιμένετε λίγο. Δόθηκαν στο μέσα της περιφέρειας. Δίνονται σε δόσεις. Η πρώτη δόση. Το ποσό δίνεται σε δόσεις. Πολύ ωραία. Η πρώτη δόση καθυστερημένη από το Υπουργείο Εργασίας. Πήγε κατευθείαν στο ΙΚΑ. Μάλιστα. Γιατί η πρόεδρος του ΔΕΗ δεν αποφάσισε να κάνει τη ρύθμιση που είπατε. Λοιπόν, στη συνέχεια. Καλά, αυτό να πούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο όμως. Σας το είπε και ο κ. Βουρός. Ναι. Το πώς θα μεταχειριστείτε τα χρήματα δεν είναι απόφαση του Υπουργού. Δεν είναι δικιά μας. Με το Διοικητικού Συμβουλίου. Αν θα πληρώσει 48 δόσεις ή θα κάνει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, έτσι δεν είναι? Για πείτε μου παρακάτω. Κατάλαβα ότι πάτε. Όχι, δεν πάω να κόψω την κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να χαϊδέψω. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, εγώ θα είμαι αυτός αύριο που θα πάω στον κύριο Μιχαηλάκη για αυτό το θέμα. Θέλετε να χάσετε τι μονάδες στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, 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 όχι. Δεν κάνετε καμιά τέτοια προσπάθεια. Δεν κάνω καμία τέτοια προσπάθεια. Εγώ θα είμαι που θα πάω αύριο που πήγα να πληρώσω το ΙΚΑ. Μα να βγάλουμε μια άκρη, κύριε Τεφλόπουλε, αυτό λέω. Ακριβώς θα το βγάλουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν αποφασίζει και δίνει τα χρήματα αυτά όλα στο ΙΚΑ, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Ενώ θα μπορούσε να κάνει, ναι, αυτό που είπε ο κύριος Ρωμανιάς. Σωστά. Να δούμε τώρα πώς είναι οι ευθύνες και τι πρόβλημα υπάρχει. Αλλά εκκρεμεί και άλλη δόση. Να πούμε λιγάκι ότι η δεύτερη-τρίτη δόση που έπρεπε ήδη να είχε δοθεί και όχι μόνο στο ΠΕΝ. Και στα υπόλοιπα ιδρύματα που έχουν ανάγκη αυτή τη δόση για δεν να μπορέσουν να λειτουργήσουν, λοιπόν, ακόμα εκκρεμεί. Εκκρεμεί. Και υπάρχει και άλλη μία μέχρι το τέλος του χρόνου, μπορούμε η οποία δεν ξέρουμε κάτι, ποια θα έρθει και αν θα έρθει. Το τελικό πρόβλημα είναι ότι δίνεται μόνο κάτι. Το 40% του χρόνου. Ακούστε κάτι. Να ολοκληρώσω λίγο, να ολοκληρώσω. Και μετά βεβαίως να ολοκληρώσω. Οποιαδήποτε παρέμβαση. Συγγνώμη. Γιατί θα πληρώσετε εσείς στην ΥΦΗ? Όχι, όχι, δεν θα πληρώσω καμία. Δεν είναι και το ζήτημα. Να βρούμε λύση, κύριε Ταφυλόπουλε. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να βρούμε λύση. Αν σας ενδιαφέρει, πηγαίνετε το πρωί στον Υπουργό Εργασίας. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό λέμε τώρα. Του... Μαζί. Κύριε, εάν βολεύει όλα τα χρήματα αυτά να τα αναλάβει η περιφέρεια, βεβαίως να το κάνουμε έτσι, διότι εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Τώρα το αντιλαμβάνουμε, γιατί ήρθα και εγώ στο. Νομοθετικό κενό, λέει. Τι νομοθετικό κενό? Ένα τεράστιο έργο, αλλά επιτρέψτε να σου πω, κύριε Τεφλόπουλε. Τι κουβέντες είναι αυτές? Γιατί το έχω ζήσει προσωπικά. Ξέρετε πόσα χρήματα του κρατικού κορβανά και του Έλληνα φορολογούμενου πηγαίναν σε διάφορα ιδρύματα, και όχι σαν αυτό με το θεάρεστο έργο σας, πηγαίναν σε διάφορα ιδρύματα και κλέβανε, τα χρήματα του ελληνικού λαού. Μια στιγμή, γιατί πρέπει να τα δούμε και αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως να ξεχωρίσουμε αυτές τις πράξεις. Και θέλουμε να κάνουμε αυτό. Αυτό το έχουμε βρει μπροστά μας. Έτσι, αυτό είναι. Το έχουμε βρει μπροστά μας. Δεν έχουμε καμία σχέση σας, το πώς είμαστε εμείς. Να τα βάζουμε όλα σε μία σειρά. Λοιπόν, ακούστε, πηγαίνετε να πιάσετε και τα καθάρματα που είχατε στα Υπουργεία Αθλητισμού. Ήδη πιάνονται αρκετά. Όχι, δεν τα έχετε πιάσει. Καθόλου δεν τα πιάνετε. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει. Τα είχατε στα Υπουργεία Αθλητισμού, τα είχατε σε διάφορες πολύ καλές δυνατές θέσεις, τα είχατε εκεί το που τάρπαζαν τα αρπακτικά σας από παντού
είχαν κάνει σωματεία σφραγίδα για να μοιράζουν στους νομούς τα χρήματα αυτά προκειμένου να παίρνουν τις ψήφους. Γι' αυτό χρειάζεται έλεγχο, κύριε Τραφυλόπουλε, γιατί δεν μπορεί να δει με τα λεφτά του Νικουλάου που να είναι. Κύριε Σγουρέ, παρακαλώ. Λοιπόν, για να κλείσω. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με τον κύριο Καραγκούνη. Αύριο το πρωί θα είναι δεχτή βοήθειά του να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Υγείας να γίνει νομοθετική ρύθμιση και να τελειώσει το θέμα. Αυτή θα είναι ουσιαστικότερη αυτή. Η ΔΕΜΗ, εάν περιμένουμε τα χρήματα να έρθουν από το Υπουργείο, θα κάνουν πολλούς μήνες. Θα το λέω εκ πείρας. Αυτό είναι. Εμείς παράλληλα να μας δώσει το δικαίωμα να δώσουμε τα χρήματα και αύριο το πρωί. Φτάνει να μην μετρέχουν πάλι με τους εισαγγελείς και τους υπέλους. Να πάτε να τα δώσετε και ας σας τρέχουν, να δείτε ποιος θα τους τρέχει μετά αυτούς. Δεν αντέχει άλλο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η ψυχική μου κατάσταση. Γιατί η δική μου, γιατί αντέχει τώρα. Για το θέμα που θα βγάλω σε λίγο. Για το θέμα που θα βγάλω σε λίγο. Το εκλεκτό κόμμα σας του ΠΑΣΟΚ πήγε και έκανε νόμο ειδικό να αποτελεί κακούργημα η δημοσιοποίηση στοιχείων συνομιλιών, φωτογραφιών και λήψεις με κάμερα του κυρίου Βενιζέλου, του αντιπροέδρου, ο οποίος αρέσκεται να λέει σήμερα τον είδα κάτι δηλώσεις που έκανε εκεί ο πρωθυπουργός και εγώ δώσαμε το λύση υπουργούς, είναι υπουργός. Έδωσε το λύση στους υπουργούς. Αισθάνεται θεός κι αυτός ότι έχει εξουσία. Και κάνει δικό του γραφείο, αντιπροέδρου. Θέλει και ειδικό γραφείο. Τι λέτε τώρα, δεν τρεπόμαστε. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ γιατί θα υποστώ τις συνέπειες, να πάω για όλα ένα κακούργημα. Όσοι έχουν γίνει να ελεγχθούν. Όσοι έχουν παρανομήσει θα τιμωρηθούν. Από την άλλη όμως οφείλουμε να πούμε κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι τραβάνε τώρα ένα μαρτύριο που ξέρουν ότι δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους. Μην τους λιθοπολύσουμε άλλο. Φτάνει. Να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνοηθούμε. Μετράει το αποτέλεσμα, όχι ο εντυπωσιασμός. Εγώ αύριο περιμένω να δω το αποτέλεσμα, να το καταγράψω, να συγχαρώ, να πω χίλια μπράβο που δεν πρέπει. Εγώ να πω μπράβο στον κύριο Καραγκούνη, γιατί δείχνει δεν έπρεπε να πεινάνε. Κάτι μπορεί να κάνει. Εγώ αυτό δεν λέω. Δεν είναι θέμα νέα γενιά, κύριε Σγουρέ. Και η παλιά η γενιά, όπως είστε κι εσείς, και άνθρωποι που είναι άξιοι, μπορεί να πάνε τη χώρα μπροστά. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα να βάλουν τάξη στα πράγματα. Αυτό έτσι, που δυστυχώς δεν ίσχυε τα τελευταία πολλά χρόνια. Πόσο αγαπηθήκατε από τότε που γίνεται στην κυβέρνηση. Καμία σχέση δεν έχω με αυτό. Πόση λατρεία και κατανόηση ο ένας τον άλλον. Άνθρωπος του αποτελέσματος. Δεν παίζουν όλα τα κόμματα, κύριε Τραφυλόπουλε. Οι άξιοι να πηγαίνουν μπροστά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα κόμματα, μοιάζουν με τα κόμματα. Και για τους υπόλοιπους, έτσι, οι καλεσμένοι σας μη. Αλλά είναι νέο παιδί. Ας βγουν μπροστά τα νέα τα παιδιά. Ο κύριος που είναι νέο παιδί, εδώ ερχόταν πριν γίνει πολιτικός, μετά γίνει βουλευτής. Μετά έγινε υπουργός και εμείς απολαμβάνουμε την καριέρα του. Δεν είμαστε εχθροί με την εξέλιξη των ανθρώπων και χαιρόμαστε. Ναι, και ο κύριος Μελάς είναι εξαιρετικός κύριος. Απλώς είναι σε λάθος κόμμα. Λοιπόν, καλή νύχτα. Δεν είσαι λάθος. Κάνεις λάθος, με συγχωρείς, φίλε. Δεν είμαι σε καθόλου. Εγώ άκουσα να σου πω κάτι. Άκουσε, σου το λέω δημόσια. Άλλο οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας, οι διαχρονικές που τις έχω μέσα μου, και άλλο αυτή η αντιμνημονιακή, περίμενε, και άλλο αυτή η αντιμνημονιακή πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έχουν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό. Εσείς είναι απαράδεκτη. Κλείνουμε. Η μνημονιακή, δεν λάθος είπα. Η μνημονιακή πολιτική που έχει εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό. Κύριε Σγουρέ, καλή σας μέρα τέτοια ώρα. Δεν μπορώ τέταρτη φορά. Συγγνώμη, θέλω να ζητήσω συγγνώμη, μην το παρεξηγήσω, το είπα γιατί τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα και πολύ. Εγώ σε εκτιμώ, αλλά δεν εκτιμούμε τη μνημονιακή πολιτική. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, αφήστε με καλά, με τη μνημονιακή πολιτική τώρα. Να μου το πει οποιοδήποτε, λοιπόν, ένας άνθρωπος. Καλή σας μέρα. Εκτός από αυτό που έχουν καλή σας μέρα. Πάμε τώρα στο θέμα του κυρίου Μητρόπουλου για να μιλήσετε όση ώρα θέλετε και εγώ ας μην δείξω τις συνομιλίες του Χατζόπουλου να δείτε τι έχετε να ακούσετε. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ. Σάλλο προκάλεσε η αποκάλυψη της εκπομπής «Κίτρινος τύπος» περασμένης Δευτέρας για το πρόστιμο των 992.000 ευρώ που επεβλήθη από το ΣΔΟΕ στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Μητρόπουλο λόγω απόκρυψης εσόδων ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Από την έρευνα προέκυψε ότι πριν παρέμβει το ΣΔΟΕ, ο Άριος Πάγος, με απόφαση που είχε εκδώσει το 2009, είχε καταδικάσει τον κύριο Μητρόπουλο τελεσίδικα για αδικοπραξία σε απάτη και υπεξαίρεση κατά της πελάτησάς του και δύο συναδέλφων δικηγόρων αντίστοιχα, χειριζόμενος υπόθεση που αφορούσε τη διαθήκη του εφοπλιστή Μανιού, εκ της οποίας προήλθε και η περιβόητη αμοιβή του 1 εκατομμυρίου.
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο κύριος Μητρόπουλος πήρε το ποσό των 2 εκατομμυρίων έναντι 3, τα οποία προορίζονταν για την αμοιβή του ιδίου και άλλων 2 δικηγόρων που χειρίστηκαν από κοινού την υπόθεση, και έδωσε από 200.000 στους άλλους 2, επιχειρώντας να ιδιοποιηθεί τα υπόλοιπα χρήματα, δηλαδή 1.600.000 δολάρια. Οι συνάδελφοί του, όπως ήταν φυσικό, κινήθηκαν δικαστικά εναντίον του και εναντίον της πελάτησας που τους είχε αναθέσει την υπόθεση. Η κυρία Μανιού, με τη σειρά της, έχοντας εκταμιεύσει το συμφωνηθέν ποσόν καθ' υπόδειξη του Μητρόπουλου σε λογαριασμούς τραπεζών της Κύπρου και της Ελβετίας, αναγκάστηκε να επιλέξει τη δικαστική οδό, στρεφόμενη εναντίον του. Το αποτέλεσμα ήταν ο εργατολόγος να καταδικαστεί αμετάκλητα για δικοπραξία απάτης και υπεξαίρεσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση που εξέδωσε ο Άριος Πάγος, από αυτά που αποδείχτηκαν προκύπτει ότι από το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο η κυρία Μανιού κατέβαλε έναντι της αμοιβής και των 3 δικηγόρων της, ο κύριος Μητρόπουλος εισέπραξε για τον εαυτό του το ποσό του 1.900.000 δολαρίων, ή τη εισέπραξη επιπλέον του ποσού του 1.000.000 δολαρίων, το οποίο δικαιούνταν αυτός ως συνολική αμοιβή του το ποσό των 900.000 δολαρίων. Επίσης προκύπτει ότι ο ένας από τους δικηγόρους είχε δώσει εντολή στον κύριο Μητρόπουλο και αυτός είχε αναλάβει την υποχρέωση να εισπράξει από την κυρία Μανιού και για λογαριασμό του άλλου δικηγόρου την αναλογία του επί του ποσού της αμοιβής που θα προκατέβαλε αυτή. Η αναλογία του δικηγόρου στο ποσό της προκαταβολής των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανερχόταν με βάση τη συμφωνία τους περί ισομερούς κατανομής του ποσού της αμοιβής στο ποσό των 966.666 δολαρίων. Αντί όμως του ποσού αυτού, ο κ. Μητρόπουλος έδωσε εντολή και η κυρία Μανιού κατέθεσε στο λογαριασμό του συναδέλφου του μόνο το ποσό των 200.000 δολαρίων, εισέπραξε δε αυτός και παρακράτησε παράνομα για τον εαυτό του από το ποσό αυτό της αμοιβής που αναλογούσε στον συνάδελφό του το ποσό των 466.666 δολαρίων. Ωστόσο, μετά την γενόμενη από τον κύριο Μητρόπουλο στις 12/11/1999 δήλωση περί παραιτήσεώς του από την αμοιβή του επί του υπολείπου ποσού της αμοιβής του 1.000.000 δολαρίων που όφιλε να καταβάλει η κυρία Μανιού και στους 3 δικηγόρους το ποσό που ο κύριος Μητρόπουλος είχε παρακρατήσει παράνομα για τον εαυτό του από το ποσό της αμοιβής που αναλογούσε στον συνάδελφό του δικηγόρο από τη γενόμενη προκαταβολή των 2.000.000 δολαρίων ανέρχεται στο ποσό των 300.000 δολαρίων. Το ποσό αυτό των 300.000 δολαρίων ο κύριος Μητρόπουλος όφιλε να το αποδώσει στον συνάδελφό του με βάση την εντολή που του είχε δώσει αυτός από την 26/4/1999 που κατατέθηκαν στο λογαριασμό του. Αντί αυτού όμως αυτός το παρακράτησε για τον εαυτό του και το ιδιοποιήθηκε παράνομα. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά στην απάντηση του κυρίου Μητρόπουλου. Τη δική του απάντηση έδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για όσα του καταλογίζονται περί φοροδιαφυγής και όσα του καταμαρτυρούμε εμείς, δηλαδή γιατί άλλοι του κορόιδο κάνανε. Η εκπομπή επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να φιλοξενήσει την άποψή του, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να μιλήσει. Ωστόσο, στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, δεν θα πω τι είπε σε μένα στο τηλέφωνο και δεν θα το πω για λόγους αρχής. Τα υπόλοιπα όμως θα βγουν από το ρεπορτάζ αβίαστα. Ωστόσο, στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, κάνει λόγο για επίθεση που δέχεται από την κυβέρνηση και την Τρόικα, επειδή έχει κάνει αποκαλύψεις για την παρέτηση της χώρας από τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Επίσης, επισημαίνει ότι έχει δώσει στη δημοσιότητα και κάποια έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν πως δεν υφίσταται φοροδιαφυγή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας. Με εσάς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και ενώ με όλους όσους εργάζονται στο Ίδρυμα, με τα μωρά αυτά, με τα παιδιά. Και με εκείνους οι οποίοι υποσχέθηκαν σήμερα πολλά και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Να πω ότι στην παρέα μας έχει προσθεθεί και ο πλωτάρχης του πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Σταμάτης.
τον οποίο οι περισσότεροι γνωρίζετε δεν έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση από τη μήνυση που έκανε στον Γιώργο Παπανδρέου για τη φράση «Λεφτά υπάρχουν». Κύριε Πλωτάρχα. Καλημέρα σας, κύριε Ζαφελούλη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Και πιστεύω ότι κάνουμε μια καλό ξεκίνημα, γιατί κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει πλέον στο λαό για τα ψέματα που έχει πει και την κατάρτιση που έχουμε έρθει πλέον σε αυτή την κατάσταση. Πλωτάρχησε να αποστρατείτε. Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Και... έφυγα το 2012. Και το πήρατε πατριωτικά το θέμα για το «Λεφτά υπάρχουν». Ξέρετε, όταν η τσέπη μου έχει αδειάσει, όταν πέρυσι δεν βάλαμε πετρέλαιο καθώς με πολυκατοικία, φέτος δεν θα ξαναβάλουμε. Κρυώνουμε, πεινάμε, δηλαδή τι άλλο να κάνουμε. Θα τα πούμε σε λίγο, πάμε στην απάντηση του κυρίου Μητρόπουλου. Απάντηση στα όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την εμπλοκή του σε υπόθεση φοροδιαφυγής έδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος με δήλωσή του, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η πρόθεση του πάντα είναι να λάμψει η αλήθεια. Ο κύριος Μητρόπουλος, όπως ισχυρίζεται, αποδίδει την επίθεση που δέχεται στο γεγονός ότι ενοχλεί την Τρόικα με τις αποκαλύψεις που κάνει για την παραίτηση της χώρας από κυριαρχικά της δικαιώματα. Όπως αναφέρει, η αποκάλυψη που έκανε ότι οι δανειστές απέτησαν και έχουν στα χέρια τους γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες παρετούμαστε από βασικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενόχλησε πολύ την κυβέρνηση, ενώ προσθέτει ότι στο μέλλον θα είναι αδύνατη η άσκηση δικαιωμάτων μας αναφορικά με τη διαγραφή του χρέους, την αναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια και την κατάσχεση δημόσιας περιουσίας χωρίς μάλιστα προηγούμενη δικαστική απόφαση. Όσον αφορά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση φοροδιαφυγής, ο βουλευτής της Αντιπολίτευσης αναφέρει ότι έχει δώσει στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά έγγραφα για την υπόθεση για την οποία ελέγχεται, που επιβεβαιώνουν την αλήθεια των ισχυρισμών του και επιφυλάσσεται να επανέλθει για να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις και έγγραφα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να τον αναγορεύσει σε φοροφυγά για δικηγορική υπόθεση που χειρίστηκε με τους συνεργάτες του το 1999, ενώ η αμοιβή που εισπράχθηκε το ίδιο έτος στο εξωτερικό είναι νόμιμα φορολογημένη κατά το άρθρο 38 του νόμου 3259 κάθετος 2004 και έχει αποδοθεί σε τρίτους δικαιούχους σε εκτέλεση δικαστικών υποθέσεων. Τις τελευταίες ημέρες δέχομαι μια πρωτοφανή επίθεση σπήλωσης και τρομοκράτησής μου. Είναι η δεύτερη σχεδιασμένη επίθεση τέτοιας έντασης που δέχομαι από την αποφυλάκησή μου στις 9 Δευτέρου 1974 και τη λήξη της καταζήτησής μου από τις αρχές της Χούντας στις 23 Σεπτεμβρίου 1974. Την πρώτη επίθεση δέχτηκα στις 29 Πέμπτου 1985, όταν μετά τη σύγκρουσή μου με τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι με ενέπλεξαν στην τρομοκρατία. Τότε, τμήμα του Αθηναϊκού Τύπου με εμφάνισε ως συλληφθέντα και ανακρινόμενο μετά το θάνατο του Τσουβί. Για αρκετά χρόνια ταλαιπωρηθήκαμε εγώ και η οικογένειά μου. Η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να με αναγορεύσει σε φοροφυγά για δικηγορική υπόθεση που χειρίστηκα με τους συνεργάτες μου το 1999 και αμοιβή που εισπράχθηκε το ίδιο έτος στο εξωτερικό και είναι νόμιμα φορολογημένη κατά το άρθρο 38 του νόμου 3259 του 2004, έχει μάλιστα αποδοθεί σε τρίτους δικαιούχους σε εκτέλεση δικαστικών υποθέσεων. Γνωρίζω ότι ενόχλησε πολύ την κυβέρνηση η αποκάλυψη που έκανα ότι οι δανειστές απέτησαν και έχουν στα χέρια τους γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες παρετούμαστε από βασικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στο μέλλον θα είναι αδύνατη η άσκηση δικαιωμάτων μας αναφορικά με την διαγραφή του χρέους, την αναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την κατάσχεση δημόσιας περιουσίας χωρίς μάλιστα προηγούμενη δικαστική απόφαση. Είχε προηγηθεί και η από 22 πρώτου 2013 επιστολή μου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία τους καλούσα να εμποδίσουν το συντελούμενο έγκλημα κατά της πατρίδας. Να μην υποχρεωθεί δηλαδή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να χορηγήσει στους δανειστές τη σχετική γνωμοδότηση και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, όπως όριζαν ως προαπαιτούμενα του νέου δανείου τα παραρτήματα της τροποποιημένης σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, νόμος 4411 του 2013, σελίδα 358. Να σημειωθεί ότι η σχετική ερώτησή μου στη Βουλή αναμένεται να συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα, 21 Δεκάτου 2013, μετά από συνεχείς αναβολές με ευθύνη της κυβέρνησης. Θα επιμείνω μέχρι τέλους παρά τις πρωτοφανείς επιθέσεις που δέχομαι. Έχω επίσης καλέσει την κυβέρνηση από 23 Ιανουαρίου 2013
να καταθέσει άμεσα τις σχετικές γνωμοδοτήσεις για να ενημερωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός και κυρίως η νέα γενιά επί του περιεχομένου τους και των καταπλεονεκτικών τους δεσμεύσεων υπέρ των δανειστών. Αναφορικά με τη φορολογική υπόθεση για την οποία ελέγχομαι, δίνω στη δημοσιότητα σχετικό απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, που επιβεβαιώνει την αλήθεια των ισχυρισμών μου. Δίνω εκ νέου και την από 15 Δεκάτου 2013 δήλωσή μου. Επιφυλάσσομαι να επανέλθω για να δώσω περαιτέρω διευκρινήσεις και έγγραφα. Πρόθεσή μου πάντα είναι να λάμψει η αλήθεια. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013. Αλέξης Μητρόπουλος. Ωστόσο, στην έκθεση ελέγχου που συνέταξαν οι ελεγκτές τους ΔΟΕ, αναφέρουν ότι ο εργατολόγος όφιλε να εκδώσει απόδειξη για την αμοιβή που έλαβε. Σύμφωνα πάντα με το ΔΟΕ, αυτό θα έπρεπε να το είχε πράξει είτε όταν έλαβε τα χρήματα, είτε όταν η υπόθεση τελεσυδίκησε στον Άριο Πάγο. Πρέπει να σας διαβάσω τη μήνυση της Μανιού, διότι οι δικηγόροι χειρίστηκαν την αντιδικία μιας υποπληστικής οικογένειας όταν πέθανε ο πατέρας. Της οικογένειας Μανιού. 3 εκατομμύρια για τους 3 δικηγόρους. Πρέπει να δείτε τι γράφει η γυναίκα αυτή, πώς την εξαπάτησε. Να το διαβάσετε, γιατί έχει σημασία για τους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω. Πρέπει να διαβάσετε τι γράφουν οι συνάδελφοί του, πώς τους υπεξαίρεσε τα χρήματα και την νόμιμη αμοιβή τους. Πρέπει να ανατρέξετε στις καλέντες και να δείτε ότι σε Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, για τόσο ατιμωτικές καταδίκες, φεύγεις από το κοινοβούλιο και την πολιτική και εξαφανίζεσαι. Και μετά να απορρίσετε πώς έχεις τα μούτρα να μιλάς για χούντες, για δημοκρατία, για αγώνες, να παραπέμπεις τη σελίδα τάδε και να έρχεται το ΣΔΟΕ και να σε διαψεύδει και να τρως άλλη μια σφαλιάρα και να ζητάει 950.000. Και δεν με πειράζει η σιωπή του κυρίου Μητρόπουλου. Γιατί εγώ του έδωσα το λόγο να είναι εδώ, παρόν. Για να βγάλω και τις μηνύσεις των αντιδίκων του, που ήταν η πελάτησά του και οι συνάδελφοί του δικηγόροι. Δεν είχαν καμιά πολιτική αντιδικία. Να βγάλουμε για τα χαρτιά τους εδώ, να βγάλουμε για τις αποφάσεις του Αρίου Πάγου και το εφετείο έκανε λάθος. Και ο Άριος Πάγος έκανε λάθος. Και ποιος θα έκανε θέμα αν, ας πούμε, το Μητρόπουλο τον κυνηγούσαν για μια καταδίκη για συκοφαντία, γιατί έχτισε έναν τοίχο σε ένα νηπιοτροφείο, γιατί έδωσε τα λεφτά χωρίς να υπάρχει νόμος σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό. Όχι, δεν είναι τέτοια καταδίκη. Είναι για απάτη και υπεξαίρεση. Ατιμωτική καταδίκη για πολιτικό άνδρα. Το καταλάβατε? Τα άλλα είναι μισόλογα όταν πεινάει ο κόσμος να ακούει αυτά τα ποσά, και να φτάνει ο πολιτικός άνδρας να διασύρεται από το ΣΔΟΕ και από τους συναδέλφους του και από τα δικαστήρια για 3 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα. Όταν πεινάνε δίπλα οι άνθρωποι και τα νήπια δεν έχουν το γιαούρτι τους. Κάντε τη σύγκριση και τα αφήνω στη συνείδησή σας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Μαντά, ο λόγος είναι δικό σας. Καταλάβω ότι νομίζω το είπα πριν. Εγώ είμαι εδώ τυχαία, δεν γνώριζα δηλαδή ότι θα συζητηθεί τέτοιο θέμα. Η ίδια υπόθεση. Εδώ δεν είστε ποτέ τυχαία. Δεν γνώριζα, το κόμμα. Δεν γνώριζα ότι θα συζητηθεί αυτή η υπόθεση. Δεν έχω έρθει για αυτή την υπόθεση. Κινδυνεύει να γίνει εξουσία. Δεν έχω έρθει για αυτή την υπόθεση. Α, ναι, όχι. Την κάνει φίλος, προσωπικός φίλος και πολλά χρόνια συναγωνιστής και πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως να πω το εξής. Έχω διαβάσει την υπόθεση αυτή όσον αφορά το ζήτημα της απάτης που θέτεται. Έχω διαβάσει την υπόθεση αυτή προτετραετίας και νομίζω ότι όποιος διαβάσει και την μήνυση ή όλο το story από τους αντιδίκους αντιλαμβάνεται ότι είναι μια υπόθεση διαμάχης δικηγόρων για μια πολύ μεγάλη υπόθεση, το χρηματικό ποσό ορίζεται από τον νόμο. Λέει ο νόμος ότι είναι τόσο τις 100 για τον δικηγόρο. Και εκεί υπήρξε αντιδικία που έχει, από ό,τι θυμάμαι, να κάνει με το αν ο πελάτης πήγε στο γραφείο του κ. Μητρόπουλου. Αφήστε με να τελειώσω. Ότι αυτά τα ποσά δεν υπάρχουν σε τέτοιο νόμο που επικαλούνται οι κύριοι. Να τελειώσω. Η αντιδικία ανάμεσα στους δικηγόρους και τον κ. Μητρόπουλο ήταν εάν ο πελάτης πήγε στο γραφείο του κ. Μητρόπουλου, στη φίρμα Μητρόπουλος δηλαδή, ή αν το ανέλαβαν μαζί. Η κυρία από τον Μηνύα, πόσο θυμάμαι,
γιατί είναι 4 χρόνια υπόθεση, στο γραφείο του πήγε, είχε άλλη ίσως εικόνα, τότε παρότι αντίπαλοι του το είχαν. Κύριε Μαντά, το όλα αυτά είναι μπούρδες του Μητρόπουλου. Όχι, όχι, αφήστε, αφήστε. Μπούρδες αφήστε. Του Μητρόπουλου. Φοβάμαι, γράφει μέσα η κυρία αυτή. Με κάλεσε στο γραφείο του, ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε να αποκρύψω ότι πήρε τα λεφτά των συνεργατών του. Ναι, δεν μπορούμε όμως μία πολιτική διαδρομή με την αρχή. Με κάλεσε και δεν συναντηθήκαμε και μου ζήτησε ενώπιον του συζύγου μου να αποκρύψω ότι του έδωσα τα λεφτά των άλλων δύο δικηγόρων. Μα συγγνώμη, το ίδιο δικαστήριο πέρασε. Το ίδιο διαφορετικό δικαστήριο. Το ίδιο δικαστήριο, δηλαδή, κάνει λάθο. Σα είπα και πριν. Τόνικα, εφετείο, άδειο πάγο είναι δυνατόν. Και εμεί. Εντάξει, μην είναι. Αντιλαμβάνομαι τη θέση σα. Όχι, να σα ξαναλέω πάλι, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να έχει τόσο, δηλαδή. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά πρόκειται για υπόθεση την οποία όποιος διαβάσει αντιλαμβάνεται ότι είναι αντιδική αδικητούρα. Κοιτάξτε, εσείς έχετε μία άποψη για τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Επιτρέψτε μου, έχω υποστεί αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Έχω υποστεί αποφάσεις του Αρείου Πάγου και να είστε πολύ πολύ επιφυλακτικός για αυτές τις αποφάσεις. Και μπορούμε να τις συζητήσουμε. Να πούμε κιόλας τι είχε πει για το Βατοπέδι, το έχω ξαναπεί εδώ ο κύριος Ανιδάς. Ή τι είχε πει για άλλα σκάνδαλα. Τότε που, εν πάση περιπτώσει, έφυγε να ψάξει. Να σας πω κάτι, επειδή περνάμε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και πολύ εύκολα, λέτε ότι δεν υπήρξε, είναι μα άλλο δεν θέμα. Το σε τρία δικαστήρια περνάμε πήγε. Σε μια περίοδο, όχι, υπήρξε, κύριε, όπου θα υπάρξουν και σπηλώσεις, θα υπάρξουν και προβοκάτσιες εναντίον αυτό ανθρώπων. Είναι προβοκάτσια. Αυτό κοιτάξτε, εάν διαβάσει κανείς ψύχρεμα. Εάν διαβάσει κανείς. Δηλαδή δεν έχετε τη δύναμη να του πείτε, κύριε, έξω από το κόμμα. Μα γιατί δεν μπορεί να είσαι στο κόμμα, γιατί έτσι. Γιατί να το πω. Γιατί δεν μπορεί γιατί να είναι. Το γιατί στη Γαλλία δεν διώχνει. Στη Γαλλία σε διώχνει. Τέλειωσε. Κάνετε εγώ λάθος. Κάνω λάθο. Περιμένετε να σα. Θα δείτε πώ εκπλήξει σα ετοιμάζω για να δείτε κάνετε οι συνάδελφοί σα σε κόμματα, όχι σοσιαλιστικά και αριστερά, αλλά δεξιά του πέταξαν έξω από το κόμμα. Οι αριστεροί δεν του επέτρεπαν να εμφανίζονται και να λένε το όνομά του. Είναι στην Βόρεια Ευρώπη. Είναι κοροϊδία. Στον ελληνικό λαό που πεινάει αυτή τη στιγμή παίρνετε και στηρίζετε το Μητρόπουλο. Απίστευτο! Απίστευτο! Μα δεν νομίζω ότι φταίει ο Μητρόπουλος γιατί πεινάει. Δεν το περίμενα εγώ ποτέ αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέρμα! Δεν το περίμενα από το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Ότι φταίει ο τρελαίνεται ο κόσμος που σας ακούει. Αν δεν πληρώνει ένα στην εφορία, τον πληρώνει ο άλλος στην εφορία. Ο κόσμος που σας ακούει αυτή τη στιγμή ότι εσείς οι αρχάγγελοι της κάθαρσης που κατηγορείτε τον δικομματισμό, τον παλαιοκομματισμό, την αλητεία που ζήσαμε τόσα χρόνια. Στηρίζετε ένα Μητρόπουλο τώρα, δημόσια. Ξέρετε τι λέτε. Παίρνετε μια δικαστική. Αν ξέρω εγώ τι λέω. Παίρνετε μια δικαστική απόφαση. Εγώ παίρνω μια δικαστική που με έχουν καταδικάσει για ό,τι να κάνω. Να πάρουμε μια δικαστική απόφαση σε βάρος σας και να πούμε εγώ, μετά. Εγώ, ο οποίος έχω τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου που έχασε 4 δίκες μαζί μου και μου υπέβαλε την 5η μήνυση. Εγώ τα λέω αυτά. Εγώ τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι. Αλλά σέβομαι τη δικαιοσύνη γιατί για λόγους αρχής πρέπει να τη σέβεσαι. Εδώ όμως. Δεν είναι θέμα σεβασμού της δικαιοσύνης. Είναι θέμα μιας ατιμωτικής καταδίκης για πολιτικό άντρα, ο οποίος αύριο θα κληθεί να πάρει χρήματα και να διαχειριστεί χρήματα δημόσια. Χρήματα του ελληνικού λαού. Ο άνθρωπος ξαπάτησε την πελάτησά του. Θα τα διαχειριστεί επάξια. Έτσι. Και θα τα διαχειριστεί επάξια. Έτσι. Και θα πρέπει να είναι χαλκέντεροι όσοι διαχειριστούν. Ωραία. Διότι θα τους βρούνε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση για οτιδήποτε. Ναι. Και θα τους την κουνάνε για να τους εκβιάσουν. Και να τους... Είναι πολύ μεγαλύτερο εγώ το κύριο. Και δεν έχει ακούτε καμία σχέση ούτε με Τσοχατζόπουλο. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτισε στα μούτρα αυτών που μοίραζαν υπουργεία. Δεν ήταν Τσοχατζόπουλος. Το ίδιο έκαναν οι συνάδελφοί σας για τον Τσοχατζόπουλο. Το ίδιο έκαναν εδώ οι συνάδελφοί. Εδώ κάνετε το λάθος, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, εκτός από την πρίκα του Πασόκ, σε ψήφους πήρατε και την οτροπία τους για πρίκα. Όχι. Αυτό σας λέω δημόσια. Γιατί σταυρώτηξε εγώ είναι τιμή μου, διότι παρότι μικρότερο σε ηλικία. Έζησα μεγαλύτερους από εμένα στο δίκαιο από όπου προέρχομαι, οι οποίοι δεν πήραν υπουργεία, δεν πήραν γενικές γραμματείες, νομαρχίες ή δεν ξέρω τι, κρατώντας την αξιοπρέπειά τους, γιατί δεν θέλησαν να γίνουν Τσοχατζόπουλοι. Σε χρόνια δύσκολα, που τότε ούτε καν υπόνοια υπήρχε, είναι προς τιμήν σας που είχατε καταλάβει και βάλατε ζητήματα. Λοιπόν, το όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους, από αριστερά, αυτούς τους ανθρώπους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ηγετικά προερχόμενους από Πασόκ, τέτοιους ανθρώπους έχει ηγετικά προερχόμενους, λίγους έχει δηλαδή, και πολύ περισσότερο,
Και πολύ περισσότερο η αριστερά στη χώρα μας έχει μία άλλη διαδρομή. Γνώρισα βουλευτές της αριστεράς και είναι καθολικό αυτό, όχι η πλειοψηφία, που δεν έλαβαν στην πραγματικότητα ποτέ τη βουλευτική τους αποζημίωση. Για δεκαετίες. Αυτή είναι παράδοση στην αριστερά. Μη θέλουμε να πούμε ότι και η αριστερά είναι ίδια, γιατί ξέρετε τι θα κάνουμε, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Θα δικαιώσουμε τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Σαμαρά. Αυτούς θα δικαιώσουμε. Κάντε το λοιπόν έτσι. Αυτούς θα δικαιώσουμε εάν. Να σας πω κάτι. Κάντε το έτσι. Να έρθετε. Που λένε οι Αμερικάνοι. Να έρθετε με μια απόβαση. Να σας πω κάτι. 20 χρόνια φύλα προσκύμενο σε αυτό το κόμμα με κυνήγησαν ανελαίητα. Ζήτησαν να με φυλακίσουν, να με δικάσουν, να με καταδικάσουν. Με συνέλαβαν για μία δραχμή, αν θυμάστε. Έκαναν ό,τι μπορούσαν, ό,τι γελιοδέστερο υπήρχε για να με ακυρώσουν. Έβγαιναν και έλεγαν αυτά που λέτε εσείς σήμερα. Γιατί τους έλεγα είναι κλέφτες. Κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο. Και όχι και η αριστερά έκλεβε, τώρα θα τρελαθούμε. Το παράπονο μου. Θα τρελαθούμε. Αν κάνουμε κλέφτη την αριστερά, θα τρελαθούμε. Γιατί η αριστερά θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Γιατί οι αριστεροί είναι αρχάγγελοι. Ναι, δεν έκλεψαν όμως στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε τέτοια κατάσταση. Τους εγκαλέσατε κάποτε για το 89, για τη συγκυβέρνηση, ύστερα για την οικουμενική. Εκεί υπήρξαν πολιτικές ευθύνες. Είχα αδικό. Όχι, και υπήρξαν και προσωπικά, σας είπα τη γνώμη μου. Σας είπα τη γνώμη μου. Άλλο όμως αυτό και άλλο να θέλουμε. Κοιτάξτε, έμεσα αθωώνουμε το πολιτικό κατεστημένο της τελευταίας 25 ετίας, λέγοντας ότι και αυτοί που ήταν απέναντι και εναντίον του, και αυτοί έχουν σκιές. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε την καλύτερη διέξοδο στον Σαμαρά και τον Βενιζέλο σήμερα. Ότι είναι τάχατες αντικειμενικό, γιατί όλοι είναι ίδιοι, είναι αντικειμενικό να έχουμε αυτή την πορεία. Ας αυτό θέλω να σας απαντήσω και πιστεύω ότι και ο Αλέξης ο Μητρόπουλος και θα επανέλθει και αυτά που λέει το έγγραφο θα τη διασαφηνίσει ακόμα παραπέρα. Προς Θεού όμως, μην έρθετε που δεν ισχύει αυτό, το λέω υποθετικά, να μου πείτε ότι το ΣΔΟ ευρύκει ότι προ 25 ετίας που έκλεισα το ιατρείο μου έκανα φοροδιαφυγή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αν πάμε εκεί, ξέρετε, θα αναγορεύεται το ΣΔΟ και ο κάθε στημένος εκεί θα αναγορεύεται σε πολιτικό εισαγγελέα και θα στείνει απέναντι όποιον δεν πηγαίνει καλά η τρόικα. Εύχομαι. Μην φτάσουμε εκεί. Να έχω άδικο. Τέλος πάντων, καλά κάνετε και βάζετε τέτοια ζητήματα και βάζετε τα βαθύτερα, αλλά πρέπει να κρατάμε και μία πισινή. Εύχομαι δημόσια να έχω άδικο και εύχομαι επίσης να έχετε δίκιο, γιατί έχουν πάνω σας εναποθέσει τις ελπίδες τους οι Έλληνες. Αυτό σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Ο χρόνος θα το δείξει. Είναι ο καλύτερος γιατρός. Κύριε Σπρογέρακα. Δεν είστε τόσο σίγουρος, κύριε Ταφυλόπουλο, ότι έχουν εναποθέσεις από τις ελπίδες τους. Μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ένα κομμάτι. Χέρι-χέρι πηγαίνει. Ένα μεγαλύτερο κομμάτι όμως στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω δύο κουβέντες καταρχήν για το θέμα το προηγούμενο. Επειδή έτσι όπως εξελίχθηκε δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια παρέμβαση. Όσον αφορά το θέμα του Ιδρύματος, δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι είναι γεγονός ότι στο παρελθόν και αυτό αναδείχθηκε. Σε μεγάλο βαθμό, αυτοί οι οποίοι τρώγανε με το τσουβάλι τα χρήματα ήταν οι γνωστές ΜΚΙΟ και μη εξαιρετές. Ένα συγκεκριμένο ίδρυμα που έχει και αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία, όπως ακούστηκε εδώ, έχω την άποψη ότι δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα προσωπικής παρέμβασης είτε του Υπουργού Εργασίας είτε του Υπουργού Υγείας, που να φανεί σε τελική ανάλυση σαν εξυπηρέτηση, αλλά είναι θέμα πολιτικής στάσης. Και η πολιτική στάση αυτή μπορεί να είναι και από τους υπουργούς, αλλά και από τον Περιφερειάρχη. Στη δεκαετία του 80, αλλά και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, πολλοί δήμαρχοι, πολλοί νομάρχες στο παρελθόν και πολλοί περιφερειάρχες κινούνται στα όρια μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, εάν ο κύριος Γουρός, δεν το προσωποποιεί, ο Περιφερειάρχης σήμερα, έπαιρνε αυτά τα λεφτά και τα δίνε στο Ίδρυμα, αφού εκεί πηγαίνουν, χωρίς να υπάρχει αυτή η νομοθετική κάλυψη, δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε Έλληνας και όχι μόνο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ή οι γονείς των παιδιών που πάνε εκεί, που θα δικάζανε τον Σγουρό οτιδήποτε ποινή και να του επέβαλε το ελεκτικό σημείο, δεν ξέρω ποιος τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν το να ζητάμε παρακλητικά για ένα ίδρυμα να μας δώσει αυτά τα λεφτά, αλλά να έχουμε μια νομοθετική κάλυψη, δεν θα τα έτρωγε στην τελική ανάλυση. Κλείνω με αυτό. Θέλω να πω δύο λόγια τώρα για το ζήτημα που βάλατε του συναδέλφου του κυρίου Μητρόπουλου.
Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, αυτά τα όρια είναι πολύ λεπτά. Και θα πω τι εννοώ πολύ λεπτά. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, ανήκω στην κατηγορία, έχω μια διαδρομή και μια ιστορία στην τοπική αυτοδιοίκηση από το έτος 78 που ανήκω σε αυτό που λένε οι Λατίνοι super relatives. Super ηθικούς, τουλάχιστον έτσι λένε μέχρι σήμερα. Αυτό μου έδωσε μία λαβή και ένα πάτημα από τον Ιούνιο πλέον του 2013 να έχω παραιτηθεί και από Δημοτικό Σύμβουλος που είχα εκλεγεί με την υποστήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ και των οικολόγων Πλασίρων. Τα ζητήματα ήταν ζητήματα πολιτικής ηθικής καθαρά και όχι οικονομικής σε καμιά περίπτωση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας. Και δύο κουβέντες για το συγκεκριμένο, αν θέλετε. Τον αντίποδα αυτής της ιστορίας, για να μπορέσουμε μετά να κουβεντιάσουμε συγκρίνοντας εικόνες, καταστάσεις, πράγματα, δηλαδή από τον Ιππιοτροφείο, τη συμπεριφορά και την περίπτωση Μητρόπουλου και αυτό το οποίο θα δείτε τώρα, θα παίξω δυστυχώς λόγω χρόνου σήμερα ένα από τα αποσπάσματα αυτά, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Τσοχαζόπουλος και Σμπόκος, κυρίες και κύριοι, κουβεντιάσουν μεταξύ τους πώς θα αντιμετωπίσουν τη λέλαπα που έρχεται, τη δικαστική λέλαπα. Έχουν αντιληφθεί ότι είναι στη γωνία και συζητούν για ποιο θέμα νομίζετε. Για τα σάπια υποβρύχια που αγόρασαν από τους Άγγλους για να πάρουν τις μίζες, να υποφεληθούν από τις μίζες. Και ο Μεν Σμπόκος, επειδή πουλάει τρέλα, την καταγραφή την κάνει ο Τσοχατσόπουλος, μαγνητόφωνο που έχει επάνω του. Ο Σμπόκος πουλάει τρέλα, γιατί ο Τσοχατσόπουλος απαιτεί λεφτά από αυτόν. Και κάνει τον κακομοίρη ότι δεν έχει και ότι εγώ σου δίνα μέχρι τώρα, αλλά τώρα τα λεφτά είναι εκεί και εκεί δεν μπορούμε να κινήσουμε τους λογαριασμούς, θα μας πιάσουν και η δικηγόρος που κινεί τους λογαριασμούς έχει φοβηθεί και έχει κάνει πέρα και αυτή τη στιγμή δανείστηκα, του λέει, από τη μάνα μου και σου δώσα κάποια στιγμή χρήματα για να σε βοηθήσω και είναι ντροπή σου που δέχτηκες να πάρεις τα χρήματα της μάνας μου, την γκόλφο παίζω. Και συζητούν μέσα για τα σάπια υποβρύχια που πήραν εν ονόματι του ελληνικού λαού για να τσεπώσουν τα χρήματα. Ακούστε τους διαλόγους, είναι απολαυστικοί, είναι μόνο ένα απόσπασμα γιατί δεν έχουμε χρόνο για περισσότερα προκειμένου να πούν δύο λόγια οι προσκεκλημένοι μας. Απολαύστε το. Και μου είπανε, και έγινε. Δεν σε καλό, γιατί οι αξιωματικοί του ναυτικού δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τα επιτελεία. Υπάρχει, είναι τα τελευταία συμβατικού τύπου υποβρύχια του ναυτικού πριν το πυρηνικό. Και ξέρετε γιατί τα πουλήσανε. Γιατί αποφάσισαν να πάρουν στα πυρηνικά. Άρα καινούργια υποβρύχια, τα τελευταία του τα πουλούσανε. Μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, κακό. Εμείς το δεσμεύμα δεν είναι ευκαιρία, γιατί αν μπλέκαμε λοιπόν, με αυτά, λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την άλλη παραγγελία. Τόσα λεφτά έχει η Ελλάδα. Να διαβάσει εδώ κακό. Ωραία, εντάξει, ωραία, δώστε. Σου λέω λοιπόν το εξής, γιατί δεν μπορεί και να μην τα καταλάβεις αν τα διαβάσεις. Σου λέω λοιπόν το εξής. Σου φέρνουν λοιπόν την εισήγηση, περνάει έπτυγδε να πάνε να τα δούνε μαζί με όλα τα άλλα. Ο Ρογκάκος σχολιάζει ότι αυτή είναι αρμοδιότητα της ΓΔΕ και πρέπει να εμπλακούμε εμείς. Συμφωνείς εσύ και λες να πάνε εκπρόσωποι της ΓΔΕ. Ναι, ναι. Ρογκάκου τα λέω τώρα. Ναι. Λοιπόν, και τα δύο θέματα να ξεχωριστούν. Ναι. Δηλαδή είναι δύο προγράμματα, γιατί υποτίθεται το σωστό ποιο ήταν. Να πάρεις αμέσως τα τέσσερα, που σημαίνει αυτομάτως αλλάζεις τη δυνατότητα που έχεις ως υπεροχή και μετά με την ησυχία σου με 6-7-8 χρόνια που είδες πόσα χρόνια πήγε από το 2000, είμαστε τώρα ήδη στο 12ο χρόνο, να κάνεις τα καινούργια, τα τρομακτικά. Όχι ή το ένα ή το άλλο. Το ναυτικό λοιπόν σου λέει, εσύ λοιπόν σωστά τότε τους λες να χωρίσουν. Αυτή την απόφασή σου την αποκλείπτει η εφημερίδα. Ενώ έχει, από ό,τι φαίνεται από τα χαρτιά που είδα μέσα, έχει το εισηγητικό. Γιατί είναι μέσα στην υπογραφή κλπ. Λοιπόν, έρχεται μετά το ναυτικό και σου κάνει μια εισήγηση ότι
αυτά. Τα τέσσερα. Αφού τα έχει αξιολογήσει, κάνει μια τεράστια έκθεση και τα λέει ότι είναι πολύ καλά και έτσι αλλιώς. Είπα ότι να τα βάλουμε. Έχει μέσα και τα μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα, όλα έχουν. Έτσι, όλα έχουν. Να τα συναξιολογήσουμε με τα νέα υποβρύχια. Ακούστε. Κομπίνα. Λοιπόν, έρχεται ο φάκελος σε μένα και κάνω εγώ ένα σχόλιο δυο σελίδες. Ότι αυτό είναι μοναδική ευκαιρία να πάρθουν αμέσως και ανεξάρτητα, με βάση την απόφαση του Πυρογκάκου. Και ανεξάρτητα από αυτό, να πάμε μετά με τα νέα υποβρύχια. Πολύ σωστή συνολική απόφαση. Το ΦΕΕ αυτό δεν ξαναγυρνάει στη ΔΕ. Αυτοί λοιπόν φοβούμενοι ότι αν πάρουμε τα 4 μετά τα Α, Β, Γ, αυτή η πυρογκάκου, δεν θα τα πάρουν. Τι κάνουνε, τους τα έχω μέσα εδώ. Ναι. Βγάζουν τις ανελαστικές απαιτήσεις και βάζουν πρώτη απαίτηση ανελαστική να έχει ένα αερόδια πρόοδο, AIP. Ναι. Στην αξιολόγηση που κάνανε, αυτά τα υποβρύχια δεν έχουν AIP. Ναι. Άρα τα σφάξανε. Ναι. Ακούς, αυτό και βάζουν το θέμα στο ARS για να αποφασίσει. Ακούς, και αποφασίζουν και αναβάλουν την απόφαση. Έκτοτε το θάψανε το θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνανε. Ένα θέμα που έπρεπε να είχε αποφασιστεί και εσύ σωστά το πήγες να τρέχει παράλληλα, βγάλανε, το εντάξανε μέσα στα υποβρύχια τα καινούρια, ενώ εσύ είχες πει να το ξεχωρίσουνε, έτσι. Βάλανε ελαστικά το AIP και κάτι άλλο και αυτομάτως δεν μπορούσε να πει τίποτα, γιατί με το που βάζουν ανελαστικό το AIP είναι έξω τα απόλυτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εγώ τα έχω παρουσιάσει αυτά και το χαρτί που σου έχω εδώ, το σημείωμα, είναι από το σημείωμά μου στον εισαγγελέα. Έχω ένα σημείωμα εδώ. Αυτά τα έχεις πει στον εισαγγελέα, δηλαδή. Βεβαίως. Τα έχω καταθέσει. Έχω εδώ. Μένει περισσότερο να το βρω. Κάτσε, γιατί σου δώσω το ένα που έχει την άσχετη. Ένα λεπτό. Να το. Λοιπόν, εδώ σου έχω τυπώσει το κεφάλαιο για αυτό το θέμα από τον εισαγγελέα. Αυτά που έχω πει στον εισαγγελέα. Αυτά που έχω πει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, και που είναι μέσα καταπέλτες. Αυτά ανησυχήσανε. Εδώ είναι τα ΦΕΕ που σου κάνουν του ναυτικού που τα βρήκα. Ναι. Ορισμένα, το κρίσιμο που είναι το σχόλιο μου, το είχαν εξαφανίσει, δεν το στείλανε ποτέ. Και στο τέλος είναι και η απόφαση του Νοτάτου Συμβουλίου. Ναι. Έτσι. Αυτά εδώ είναι. Περίμενε. Να το δούμε. Ορίστε, α, το βάλω εδώ. Ένα χώρια. Διάβασε τα να δεις. Λοιπόν, τι κατάλαβα λοιπόν εγώ από αυτήν την ιστορία. Ναι. Αυτό το δημοσίευμα έχει δύο στόχους. Έτσι. Ο ένας στόχος είναι εν ώψη των μετά το χτύπημα που υπέστησες εσύ τώρα. Το τελευταίο. Ναι, ναι. Και αμέσως μετά βγήκε. Ναι, και όπως και άλλα χτυπήματα που γίνονται την τελευταία και και η υπόθεση ξανά φρεσκαρίστηκε. Ναι, ενιακά. Ναι. Έτσι. Και είναι ο κοσμάκι που σειρέει τις πλατείες και θέλει να σκοτώσει ακόμα και ο κοσμάκι του πολιτικού. Άστα αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Λοιπόν, λοιπόν, επομένως και τι θέλουν. Λοιπόν, έχει δύο στόχους. Είναι αυτή η ανησυχία ότι μετά την κατάθεση τη δικιά μου και στη Βουλή, ακούς, στη Βουλή βγαίνει ολοκάθαρα από μέσα ότι η απόφαση για τα νέα υποβρύχια και το που πήγαμε είναι αποκλειστικά θέμα του ναυτικού. Ναι. Έτσι θα κάνεις προδιαγραφές, όχι. Η απόφαση, η απόρριψη αυτών είναι αποκλειστικά θέμα του ναυτικού και όλη η διαδικασία που περιγράφουμε στο τόπο θα πετάξει από έξω. Άρα λοιπόν, αυτοί ανησυχήσανε ότι ενώ είχαν τακτοποιήσει την υπόθεση και δεν καλέσανε κανένα, ναι, και δεν υπάρχει ναυτικό, υπάρχει εσύ και άλλοι 29 που κανείς δεν είναι το ναυτικό, κανείς. Ούτε από την Επιτροπή διαπραγματεύσεων που έκανε και τις συμβάσεις, που έκανε και τις διαπραγματεύσεις, τα πάντα, κανείς. Τα κατάφερε και ο ΒΒ έσκησε. Και ξέρεις το λόγο, έτσι. Αυτοί λοιπόν φοβηθήκανε ότι το υλικό το δικό μου θα επαναφέρει και τάκ. Γιατί οι εισαγγελίες διαβάζουν δυστυχώ δημοσίευμα. Είναι σαφώς. Σκόπιμο να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη. Και το δεύτερο, η δεύτερη σκοπιμότητα είναι, βάζουν εμένα σφήνα μέσα. Ναι. Κατάλαβες. Για να δημιουργήσουν. Το έχουν ξανακάνει, θυμάσαι παλιά. Ναι, ναι, ναι. Να δημιουργήσουν ότι υπάρχει. Διαφωνία. Ότι αντιδικία. Ότι εγώ μπορεί και να σε δώσω. Μάλιστα, αυτό. Θα θυμάσαι καθημερινή. Βεβαίως, δεν θυμάμαι. Αυτή είναι η ιστορία. Βεβαίως. Αλλά πίσω από αυτό είναι αυταίοι. Διάβασε τα με την ησυχία σου
Διάβασέ τα και άμα είσαι πολύ να στο εξηγήσω. Πώς τίθεται η ιστορία και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι λες σαπάκια. Ναι, σαπάκια βεβαίως, γιατί σαν σαπάκια τότε. Τα είχαμε την άποψη, αυτή την είχαμε. Και λέγαμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα εγγλέζικα. Σου λέω πήγα και τα είδα εγώ τότε. Ξήσου μαζί μου. Ποιο ήταν μαζί μου τότε. Κάποιο. Ήταν μαζί μου κάποιο. Υπουργείο. Ω, δεν πήγα για τα υποβρύχια. Είχα πάει επίσκεψη επίσημη στην Μεγάλη Βρετανία. Κατάλαβε εσύ από αυτό. Δεν καταλάβω, δεν κατάλαβα. Γιατί τι είναι αυτά. Σου δίνουν τα στοιχεία, δεν κατάλαβα. Τι μου λε τώρα. Οι άνθρωποι μου το εξήγησαν πάρα πολύ καλά. Ελά, ρε, είχα το φίλο μου τον Χάουντ, τον. Πώ λέγεται. Τον γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ένα λεπτό. Και μου είπε ο άνθρωπο, άστα μην τα λε. Καταλάβει και ποια είναι πραγματικότητα. Μην τα λε. Εγώ τα χειρίστηκα τα θέματα, τα χειρίστηκε εσύ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, άστο ναυτικό, ρε, χέστο ναυτικό τι λέει. Εγώ τι λέω. Επέρα όταν μίλησα με του ανθρώπου, μου λέει ο. Κοίταξε, ξέρω, αυτά είναι υποβρύχια μεγάλα. Είναι ανοιχτή θαλάσση. Δεν είναι για την περιοχή τη δική σα του Αιγαίου. Όμω έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να τα έχει αμέσω. Δηλαδή σε δύο χρόνια μέσα μου λέει. Λίγο είναι αυτό. Σε δύο χρόνια μου λέει να τα βάλει να λειτουργήσουν. Σε δύο χρόνια μέσα. Όχι, όχι, δεν είναι αμέσω. Ήθελε προεργασίε, ήθελε εκπαίδευση, να φτιάξει κατάκατα. Τέλο πάντων. Και ήθελε και άλλα πράγματα μέσα από ό,τι θυμάμαι μου λέει. Αλλά τα έλεγε θετικά ο άνθρωπο. Και μου λέει, πρόσεξε, λάβε τα σοβαρά υπόψη. Ξέρω, μου λέει, εσύ σε ενδιαφέρει τον πολεμικό. Α, ήξερε τον πολεμικό απτικό τη Ελλάδο, ήθελε τα γερμανικά υποβρύχια. Γιατί έχει παράδοση και τα λοιπά. Όμως βάλτους δεν έρχεται σε αντίθεση, μου είπε τότε, το ένα μετάλλο. Σοβαρός ο άνθρωπος. Και αποφάσισε να πάει και τα δυο. Ναι, βέβαια. Εγώ λοιπόν είπα παράλληλα να τα διερευνηθούν. Λογικά. Τώρα, από εκεί και πέρα τι έγινε. Εσύ λες εξαφανίστηκε. Το εξαφάνισαν δηλαδή. Δεν το βεβαίως το εξαφάνισαν. Μα υπάρχει απόφαση που το αγνώρισαν. Διότι δεν ικανοποιεί τους όρους. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Όχι. Υπάρχει απόφαση που λέει αναβάλλεται η απόφαση. Απόφαση, δηλαδή υπάρχει. Τότε που ζητήσανε τους απαραίτητους, πώς τα είπες, όρους για τα γερμανικά, να έχει το ένα, να έχει το άλλο κτλ. Με βάση αυτό απέκλεισαν μια σειρά υποβρύχια. Χωρίς να το αποφασίσουν. Άλλο πώς αυτό, παιδί μου. Το θέμα Μητρόπουλου είναι άλλο και εντελώς άλλο, είναι το ουσιώδες θέμα εδώ. Το θέμα Μητρόπουλου ήταν μια ιδιωτική διαφορά. Τον δικαίωσε η δικαιοσύνη. Τον κατεδίκασε η δικαιοσύνη, τελείωσε το θέμα της ιδιωτικής διαφοράς, κέρδισαν οι άλλοι. Το θέμα επευλήθη το πρόστιμο, η πολιτεία ικανοποιήθηκε, τελείωσε. Εάν είναι ηθικός με επίμενη στη συμπεριφορά του, από εκεί και πέρα δεν θα έχει ανάμειξη η δικαιοσύνη με καμία. Είναι ο λαός, αν τον ψηφίσει ή όχι, το κόμμα αν θα τον κρατήσει ή όχι, αυτό το θέμα τελείωσε. Εκείνο που είναι ισιώδης όμως και συνέχεται με τον Τσοχαντζόπουλο και την όλη ιστορία, είναι ότι οι πολιτικοί άντρες, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και οι διατελέσαντες υφυπουργοί και υπουργοί, οι οποίοι διαχειρίζονται την περιουσία του κόσμου, την κατάσταση όλη, την ρύθμιση, δεν μπορεί να τους αγγίξει η δικαιοσύνη με τίποτα. Γιατί λέει το άρθρο 86, όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μαζεύεται ο φάκελος και αποστέλλεται κατευθείαν στη Βουλή. Είναι η δικαιοσύνη αμέτωχη. Εκεί, εδώ πληρώνει ο ελληνικός λαός την κατάσταση αυτή, η οποία εξυπηρέτησε με την ατιμωρησία των πολιτικών, μισό λεπτό, όταν την καλύτερη υπερασπιστική γραμμή του Μητρόπουλου απόψε την κάνει μια πρώην δικαστής. Μα την υπερασπιστή. Γιατί δεν αναλάβατε την υπεράσπιση του στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει ποινικός εκκρεμής υπόθεση του κυρίου Μητρόπουλου. Πώς να αλλάξει αυτός ο λαός όταν μια πρώην δικαστής δίνει ρεσιτάλ υπεράσπισης της αθλειότητας αυτής. Ο κύριος Μητρόπουλος του επευλήθη το πρόστιμο και τελείωσε. Εάν θα τον διώξει το κόμμα του ή ο κόσμος, δεν έχει ποινική σημασία για την Ελλάδα, για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να πλησιάσει με το άρθρο 86 τους υπουργούς, υφυπουργούς και τους διατελέσσαντες υπουργούς και υφυπουργούς. Και αυτοί είχαν στα χέρια τους όλη την περιουσία των μεγάλων 20 οικογενειών, τις οποίες τις γυρίστηκαν και τις οποίες κάλυψαν οι υπουργοί με την ατιμωρησία τους. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο πρέπει να μπορέσει, για να μπορέσει να δοθεί μια απάντηση στον ελληνικό λαό, ο οποίος περιμένει την τιμωρία, δεν περιμένει την τιμωρία των μεταξύ διαφορών, περιμένει την τιμωρία εκείνων που χειρίστηκαν τα χρήματα και ευεργέτησαν τις μεγάλες 20 οικογένειες, πόσες είναι, όπως τις λέει η κυρία Κατσέλη πολύ ωραία,
Αυτές λοιπόν πρέπει, αυτή η τιμωρία πρέπει να ξεπεραστεί το άρθρο 86. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Εντάξει, το Σύνταγμα δεν αλλάξει, θέλει 5 χρόνια, 6 χρόνια και εντωμεταξύ προχωρούμε όπως πάμε. Κύριε Μουζάκη. Μπορεί όμως, με συγχωρείτε, να αλλάξει νομολογιακά. Το 86 που λέει η κυρία Πρόεδρος. Με συγχωρείτε, μην με διακόπτετε, κύριε Καραγκούνη, ένα λεπτό θα μιλήσω, εγώ δεν ήξερα. Να κάνω μια διευκρίνηση. Όχι, 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 όχι. Μισό λεπτό. Το άρθρο 86 δεν υπάρχει καμία τιμή. Με συγχωρείτε, θα τελειώσετε όταν απαντήσω. Όταν τελειώσω, επιβάλλει την τιμωρία, αφαιρεί από τη δικαιοσύνη. Αν σε δύο κοινωνικές περιόδους. Με συγχωρείτε, εσείς θα το πείτε στο τέλος. Μη με διακόπτετε, γιατί κάνετε λάθος. Αφαιρεί από τη δικαιοσύνη την άμεση πρωτοβουλία και τον έλεγχο. Και ήδη, και αυτό μπορεί να λυθεί μόνο νομολογιακά, εάν ξεπεραστεί το άρθρο 86. Διότι έρχεται αυτό σε ευθύ αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, της διακρίσεως των εξουσιών και της ισότητας των πολιτών, και η γερμανική συνταγματική θεωρία δέχεται ότι ξεπερνιέται και πολύ τέλεια. Περισσότερο, μισό λεπτό. Μα θα μιλήσουμε για το 86 τώρα. Μην με διακόπτετε. Και θα πούμε για να κάνουμε και ένα σχόλιο με διακόπτετε, πριν από λίγο. Διότι δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, με συγχωρείτε. Αυτή μπορεί να ξεπεραστεί και με την εφαρμογή της συμβάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που οι οποίοι έχουν ακριβώς τις ίδιες αρχές. Ωραία, το μόνο μια ζήτημα. Άνω τελεία, σας παρακαλώ, μόνο, γιατί δεν περισσεύει. Ναι, να πούμε μια κουβέντα για το άρθρο 86. Ένα λεπτό. Κύριε Μουζάκη. Εγώ θα σας πω το εξής αναφορικά με το αδίκημα της φόρου διαφυγής, στο οποίο εμπλέκεται ο κύριος Μητρόπουλος. Το ΣΔΟΕ ήρθε και λέει τι, ότι δεν εκδόθηκε μια απόδειξη το 1999. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό θα το δούμε, το ζήτημα της παραγραφής, γιατί η χρήση του 99 έχει παραγραφεί. Όμως, αν σωστά είδα και από αυτά που έχετε δημοσιεύσει, το ΣΔΟ λέει επίσης ότι θα μπορούσε να εκδοθεί η απόδειξη όταν τελεσυνδείξει είναι αποφάσεις το 5, το 6 ή το 9. Υπό αυτήν την έννοια το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί. Ο κ. Μητρόπουλος λέει ότι εγώ επαναπάτρισα τα χρήματα με το νόμο 3259, έχω πληρώσει το φόρο, αλλά αυτό για το οποίο τον εγκαλεί το ΣΔΟΕ δεν είναι ο επαναπατρισμός, αλλά η μη έκδοση απόδειξης. Καταλογίζει το πρόστιμο και θα δούμε τι θα προκύψει, πώς θα αντιδράσει ο κ. Μητρόπουλος στη συνέχεια. Το ΣΔΟΕ δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Έχει τη δυνατότητα να εκδώσει συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου, να επιβάλλει δηλαδή φόρο από τη στιγμή που έχει λέει συμπληρωματικά στοιχεία. Αυτό και το ΣΔΟΕ έκανε, δεν έκανε τίποτα περισσότερο. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει ο κ. Μητρόπουλος. Και... αυτό είναι δεύτερο θέμα ηθικής τάξης. Παρακαλώ, κύριε. Να κάνω μόνο μία αναφορά στα όσα είπε η κυρία Πρόεδρος για το άρθρο 86, είναι για να μην βγει προς τα έξω ότι υπάρχει ένα άρθρο 86 που καλεί τους πολιτικούς. Το πρώτο ζήτημα που υπάρχει με το άρθρο 86, κύριε Πρόεδρε, είναι εάν θα παραγράφω τα αδικήματα σε δύο κοινωνικές περιόδους. Εάν ο εισαγγελέας, εάν υπάρχει κάποια πράξη του βουλευτή, του οποιοδήποτε βουλευτή, του οποιοδήποτε υπουργού, όπου αντιλαμβάνεται ο εισαγγελέας ότι υπάρχει εμπλοκή του βουλευτή, το ξέρετε ποια είναι η διαδικασία. Εισαγγελέα του Ιερίου Πάγου, Υπουργείο Δικαιοσύνη, Βουλή, άρση τη βουλευτική ασυλία. Και αν είναι εκτό των καθηκόντων του, διότι αν κάποιο βουλευτή πάει και κλέβει, κάποιο πάει και σκοτώνει, είναι εκτό των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, πηγαίνει κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Μην βγάλουμε προ τα έξω ότι υπάρχει το άρθρο 86 που καλύπτει κανέναν. Το μόνο ζήτημα που εκεί θα συμφωνήσω για το άρθρο 86 είναι εάν τελικά στου δύο κοινοβουλευτικέ περιόδου θα παραγράφονται τα δικήματα ή όχι. Ωραία. Και αν θέλετε προσωπική μου άποψη, να μην παραγράφονται τα δικήματα. Και αυτό να αναθεωρήσουμε στο άρθρο του Συντάγματος. Αλλά μην βγάλουμε προς τα έξω, όπως άκουσα, ότι υπάρχει το άρθρο 86 που καλύπτει. Και εσείς, παρακαλώ. Και εσείς, το ερώτημα τώρα που θέτει ο κόσμος. Με τόσους κλέφτες και εγκληματικές οργανώσεις, πώς κατορθώσετε να πιάσετε μόνο τους χρυσαυγίτες και τους υπόλοιπους τους έχετε να περιφέρονται στην παιδική χαρά. Περιμένετε. Πώς ξέρετε, ο κ. Τζογαντζόπουλος είναι φυλακή αυτή τη στιγμή. Και αφήστε τον Τζογαντζόπουλο. Με τόσους κλέφτες, λέω, της Νέας Δημοκρατίας, κλεφταράδες που έχω εγώ την υπόθεση στον εισαγγελέα, που τους κουβάλαγε ο οδηγός του επιχειρηματία. Τα αποκρύπτει αυτά ο εισαγγελέας, αυτό λέτε. Εσείς έχετε πολιτική βούληση. Εγώ αν ήμουν Νέα Δημοκρατία. Είναι στον εισαγγελέα. Εγώ αν ήμουν Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα. Τι έφερε ο οδηγός στην εισαγγελέα, ποιους έφερε δικούς μας. Αυτόν, αυτόν και αυτόν. Στην πειρά.
Με συγχωρείτε. Κουβαλούσε, εγώ θα σας πω κάτι, κύριε, κουβαλούσε βαλίτσες με χρήματα την ώρα που πεινάει ο ελληνικός λαός. Να έχει λάθος συλλογισμός. Αλλά δεν μιλάτε καθόλου για τι σας βολεύει. Η πρωτοβουλία δεν μπορεί να είναι στους, σε κανέναν άλλον πλην της εισαγγελίας. Κυρία Αυριώνη, σας παρακαλώ. Θα κάνει ο πολιτικός, δεν μπορεί να είναι στους εισαγγελίες. Ακούστε, σας βολεύει γιατί ο Τσοχαντζόπουλος είναι ο Πασόκος. Για στη φυλακή δεν είναι ακόμα ο Νεοδημοκράτης. Σας βολεύει προς το παρόν ακόμα. Γιατί όταν βγουν τα ονόματα των υπουργών που κουβαλούσε ο δύστυχος οδηγός, τις βαλίτσες με τα 400 και τα 600, θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας. Και γιατί, δεν θα μπορείτε. Ότι... Οφείλω μία απάντηση. Άμα θέλουν, ας μην τα βγάλουν. Καραγκούνι. Ακούστε κάτι. Περιμένετε, κυρία Βριώνη, λίγο. Είμα. Θα δώσετε. Παρακαλώ, γιατρέ. Δεν σας διακόψω, σας άφησα να τελειώσετε και έκανα ένα λεπτό. Με όλο το σεβασμό στον κύριο Καραγκούνι, τον βουλευτή κύριο Καραγκούνι, εγώ έχω άλλη άποψη για το άρθρο 86, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Μου θέλω να θυμίσω, τώρα που είναι 2 και η ώρα, πολύ αργά, ότι η Χρυσή Αυγή δεν έγινε από παρθενογένεση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Η περίπτωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που προσωπικά σας λέω δεν έκανα λόγο, δεν ξέρω, είναι χειροπιαστό παράδειγμα, όπως και η περίπτωση του κυρίου Τσοχαντζόπουλου που για λίγους ψήφους δεν κυβέρνησε τη χώρα. Είναι τι ακριβώς έκανε ή δεν έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Θέλω εδώ να μου επιτρέψετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να θυμίσω το εξής. Δυστυχώς, ένα σκληρό, ισχυρό λόμπι 5-6 καναλαρχών, 10 τραπεζιτών, μερικών οικογενειών, είχαν μετατρέψει ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου σε υπηρετικό προσωπικό, συγχωρήστε μου την έκφραση, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και ένα μεγάλο κομμάτι μεγαλοδημοσιογράφων σε κατευθυνόμενη δημοσιογραφία. Έτσι ώστε ο πολλής κόσμος να μην ξέρει τι ακριβώς εκλέγει, ποιους ανθρώπους στέλνει στο κοινοβούλιο και να φτάσει η χώρα, γιατί τα εγκλήματα που γίνανε δεν ήταν ένα, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, δεν είναι μόνο η ανεργία, δεν είναι η κρίση, δεν είναι ο βράχος. Είναι οι μίζες, είναι η διαπλοκή, είναι η διαφθορά. Όπου η λέξη αξιοκρατία και διαφάνεια ήταν άγνωστα, η λέξη ήθος ήταν άγνωστη και φτάσαμε τη χώρα αυτή τη στιγμή στο χείλος του γκρεμού. Εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έστω και 2,5 ώρα που πιστεύω μας βλέπει λίγος κόσμος, θέλω να πω το εξής. Κάποιο λάθος έκανε το πολιτικό σύστημα και δημιούργησε, γιατί δημιούργημά της είναι η Χρυσή Αυγή που με χωρίζει άβυσσος. Και καλά θα κάνει αυτό το κόμμα, γιατί δεν μου αρέσουν οι υπερβολές, να έχει την τύχη που πρέπει να έχει. Φοβάμαι όμως ότι ακόμα και τώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τώρα που γίνονται όλα αυτά που γίνονται, που μαθαίνουμε συγκλονισμένοι ποιοι κυβερνάγανε τη χώρα, ποιοι είναι βουλευτές, ακόμα και τώρα ο χειρισμός που γίνεται, εύχομαι εγώ να είμαι λάθος, δεν είναι σωστός. Και θέλω να πω το εξής, να θυμίσω ότι όταν τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, που είχε παραδεχτεί την πολιτική ευθύνη μέσα στη Βουλή, μάλιστα ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης το είχε ρωτήσει και λέει: ναι, επαναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για τους σκάνδαλο Κοσκοτά. Και ο πρόεδρος τότε της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, του λέει: τον Ανδρέα θα τον στείλετε σπίτι του και όχι στη φυλακή και όχι στο δικαστήριο. Το είπε καμιά δεκαριά φορές ο Μακαρίτσο Κατσαντώνης επίσης. Δεν ακούστηκε. Και θέλω να θυμίσω το συγκλονιστικό ποσοστό που πήρε το ΠΑΣΟΚ, που είχε ένα απίστευτο ρεύμα το 81-47%, το άγγιξε πάλι ο ίδιος πρωθυπουργός το 1993. Αυτό είναι καμπανάκι για όσους η υπερβολή, προσέξτε, σε θέματα χειρισμού, ειδικά της Χρυσής Αυγής αυτή την εποχή, που για μένα είναι μείζον θέμα, έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Και το λέω αυτό με αφορμή τα δύο περιστατικά που παρουσιάστηκε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι αν οι αιτίες που έφτιαξαν τη Χρυσή Αυγή δεν εκλείψουνε, και είναι πάρα πολλές, και κυρίως η ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος που διαπλέκεται, είναι διεφθαρμένο, είναι αδιαφανές, δεν έχει τιμωρήσει κανέναν, κύριε Καραγκούνη, σας το λέω ευθέως. Ντροπή αυτή τη στιγμή, ο μόνος που τιμωρείται είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εκκρεμούν δεκάδες υποθέσεις στα δικαστήρια, δεν έχει εκδικαστεί καμία. Βλέπουμε επιχειρηματίες, κάθε μέρα ακούμε ονόματα. Είδαμε πόσο εύκολα δίνανε 900 εκατομμύρια στον Καρούζο, στον Λαβρεντιάδη.
Βλέπουμε πώς πηγαίνανε στις συγκεντρώσεις του πάλι, το καινούριο φρούτο. Όποια υπόθεση προχωρεί. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ακούστε. Αυτοί πήγανε. Είστε τόσο αρνητικό. Όχι, όχι, αυτοί πήγανε φυλακή και καλώς πήγανε. Πρέπει ακούστε, να είμαστε... ακούστε λίγο. Ξέρετε πόσοι συνοστιζόντουσαν από πίσω και ποιοι ήταν πίσω από αυτό. Οποιαδήποτε υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και εκκρεμεί και προχωρήσει. Ακούστε με, κύριε Καρακούνη. Ακούστε με λίγο. Θα χαρώ λοιπόν η αυτοκάθαρση. Να πρέπει να γίνει εις βάθος. Να την επιβάλλει ο λαός. Βεβαίως. Τα ίδια τα κόμματα να κάνουν αυτοκάθαρση πριν είναι πάρα πολύ αργά. Σαφέστε, αλλά να μην δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πείστε μου ποιο είναι υπερβολή. Συνοστιζόντουσαν ναι ή όχι στα αυτά του Λαβρεντιάδη. Τι έκανε ακριβώς ο Καρούζος. Ποιος ήταν ο Ψωμιάδης. Αυτοί στερήσανε τα 3 δις. Από τον Έλληνα πολίτη και φορμάνε και παίρνουν 400 και 400 ευρώ λογαριασμού στο Φουκαρά σήμερα. Σας δίνω ραντεβού τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ όλους που είχατε κουράγιο να ξενυχτήσετε μέχρι αυτή την ώρα. Δεν μπορώ παρά να παραδώσω τα μικρόφωνα μία στο κουβέντα. Πρόγραμμα που ακολουθεί. Γιατί μόνο. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μου ζητούν να κλείσω τη Δευτέρα. Θεσμοί. Εφόσον δεν λειτουργούν όπως πρέπει οι θεσμοί με έναν ανεξαρτησία και η δικαιοσύνη δεν είναι αρκετά ανεξάρτητη για να μπορέσει να λειτουργήσει και ήδη φανήκανε οι ρογμές με την καταδίκη του κυρίου Τσοχατζόπουλου μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα με την νομολογιακή αυτό είναι ρύθμιση. Η μοναδική αλήθεια και το ευχόμαστε να λειτουργεί ανεξάρτητα η δικαιοσύνη γιατί είναι ο τελευταίος σχηματοτράφης. Χαίρετε. Wow.